Τι εννοεί να κι αν φεύγεις μακριά μας? Μωρό πράγμα να τραγουδά. Να κι αν φεύγεις, να κι αν δεν φεύγεις που λένε. Τέτοια τραγουδάνε τα παιδάκια. Υποτίθεται αθώα τραγουδάκια. Να κι αν φεύγεις μακριά μας, να κι αν φεύγεις μακριά μας. Προφανώς. Εντάξει, θα την υιοθετήσουμε. Ωραία ευχή. Να κι αν φεύγεις μακριά μας 2016. Καλά, αν... δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί που στεναχωριούνται που έφυγε. Εντάξει, όταν έρχεται το 2015, όταν έφυγε, τα ίδια λέγαμε. Αλλά να και αν έρχεσαι 2017, διότι εμείς πάλι ξυπνάμε από τις 5 το πρωί. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το 5 το πρωί. Ποια νέα χρονιά και τι καλύτερα τα πράγματα θα πάνε και από αυτό και από δεν εκεί. Δεν υπάρχει καλύτερο. Λες, παιδί μου, 2 του Γενάρη είμαστε εδώ, είμαστε στο Λίπερο. Είμαστε κανονικά στις εκπομπές. Σε τραβολογάω μαζί μου. Ωραία ζωή. Τι να το κάνεις, δηλαδή, ποια αλλαγή μπορεί να φέρνει? Να σου πω κάτι, από το 2015 ζω τη ζωή που δεν τη φαντάστηκα μαζί σου. Τόσο πρωί, εκείνη η αποφράδα νυχτιά. Νύχτα. Που μου είχες πει, Μπάμπη, άμα θέλεις, μπορώ να έρχομαι κι εγώ κανένα πρωί μαζί σου. Όχι, δεν μου το είχες πει έτσι. Μου είχες πει, εσύ είχες πλάκα. Θες να έρθεις τη Δευτέρα έτσι, να κάνουμε κάτι. Οπότε τέτοια λέω, κατάλαβες. Ναι, και εγώ είχα χάρη, λέω, με βρήκε αστείο Πατμανίδη. Κορόιδο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Οχ, τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτά. Τα νεύρα μου, πες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή χρονιά, καλό Μάριο Ασλαμά να έχουμε. Ναι, γιατί μεσολάβησε Κυριακή και δεν μπορούσαμε να τα πούμε κράτη. Άρα πάει ουσιαστικά καλή μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό... Καλό παιδί να είναι. Γερά να είναι, γερά να είναι. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με πάρα πολύ καλή διάθεση, με πάρα πολύ με αγάπη στις ψυχούλες μας. Μα τώρα είναι η παράκρουση, ξεκινάμε. Ναι. Πολύ ευτυχισμένοι που βρισκόμεθα εδώ. Αμέ. Για ακόμη ένα πρωινό στα στούντιο του Λίπερο 107,4. 2 του Γενάρη, κυρίες και κύριοι. Το οποίο δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να είναι εργάσιμη. Θα μου πεις εδώ άλλες και άλλες είναι. Ναι, εντάξει. Δεν θα έπρεπε ρε, μα δεν μπορείς να σου πω κάτι. Δεν τιμάς, να μου πεις ό,τι θέλεις. Δεν τιμάς έτσι την πρωτοχρονιά, δεν την τιμάς. Που είναι πιο grand από τα Χριστούγεννα. Εννοείται, μα είναι η grand εορτή. Γιατί τη γιορτάζουν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή ανεξαρτήτου θρησκείας. Όχι, εδώ τη γιορτάζουν. Πιστία, πιστή. Οι πάντες. Παιδί μου, τη γιορτάζουν Κινέζοι, Ιάπωνες, ιστορίες, όλος ο κόσμος. Και εσύ εδώ που είσαι χριστιανός Ορθόδοξος, ουσιαστικά είναι σαν να μην τη γιορτάζεις. Εντάξει, πρωτοχρονιά, δεν με νοιάζει που ήρθες. Ναι, όχι. Την άλλη μέρα πρέπει να πας να εργαστείς κανονικά. Ναι, όχι. Εκτός και αν δουλεύεις σε εμπορικό κατάστημα, το οποίο. Αποφάσισε ότι δεν θα ανοίξει. Αυτό... Γιατί υπάρχουν εμπορικά τα οποία θα ανοίξουν. Ναι, ήξεις, αφήξεις λίγο η κατάσταση. Δυστυχώς καταργείται και αυτή η άτυπη μέχρι τώρα αργία είναι η πραγματικότητα. Αυτό το κεκτημένο. Κεκτημένο δεν ξέρω. Έχει να κάνει με το ότι η δεύτερη μέρα της πρωτοχρονιάς δεν δουλεύανε τα εμπορικά καταστήματα λόγω επειδή δουλεύανε μία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, τώρα δουλεύουν πολλές Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα. Δεν έχει κανένα νόημα να κάτσεις και τη Δευτέρα. Ήδη τα πολυκαταστήματα, αυτά τα FAG ιδρύματα της αναπτύξεως αποφάσισαν ότι μπορούν να δουλέψουν η Δευτέρα, μπορούν να δουλέψουν οποιαδήποτε στιγμή και τους παρουσιαστεί ευκαιρία. Δηλαδή μπορούν να δουλέψουν και 4 ώρα τα ξημερώματα. Δίκη της ανάπτυξης και της έτσι κατάστασης. Οχ, τι έγινε, τι μου έβγαλε εδώ πέρα. Μου έβγαλε μια playlist χωρίς να τι θέλω. Μάλλον είναι προγραμματισμένο από το προηγούμενο. Το πιο τέλειο από όλα είναι ότι το γνωστό εμπορικό κατάστημα, εκτός πόλης που είναι, ανατολικά, θα υπάρχει κατάστημα το οποίο θα είναι ανοιχτό και τα περισσότερα θα είναι κλειστά. Μάλιστα. Αυτά τα υπόλοιπα που στεγάζονται εκεί πέρα. Να σου πω κάτι, μπορεί να ανοίξει στις 7-8 η ώρα και κατά τις 10 η ώρα να αποφασίσουν ότι πρέπει να πάμε. Όχι, να αποφασίσουν να πάμε γιατί σου λέει δεν γίνεται να λειτουργήσει σε πλαίσιο ανταγωνισμού. Βέβαια, αυτό το ή άλλο σπίτι τη μικρή επιχείρηση είναι ξεκάθαρο. Τέλος πάντων, μην ξεκινάμε έτσι τη νέα χρονιά. Τα κομμουνιστικά σου. Δεν, κομμουνιστικά είναι η πραγματικότητα. Διότι όταν κοιτάμε, όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα και εμείς σε διαφορούμε, κάποτε θα καεί και το δικό μας. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μην ψάχνετε άλλες λύσεις για να δώσουμε κι εμείς ένα τόνο έτσι. Παιδί μου, πρέπει να ξεκινήσεις με γκρίνια τη χρονιά. Όχι καλέ και εσύ τώρα. Ήρθε καινούργια χρονιά, ωραία. Μα, τι λες καλέ με γκρίνια, ρε. Τα κόκκινά μας. Ακροματικότητες. Ακροματικότητες. Καταλάβαμε τίποτα που ήμασταν τραλαλή, τραλαλό και χαζοχαρούμενα 3 χρόνια. Πες μου εσύ. Εμείς περνάμε καλά. Καλά. Αυτό είναι. Αλλά πρέπει, παιδί μου, να ξεκρινιάξεις και τη νέα χρονιά να βγεις στα τέτοια. Εδώ βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτες. Και τι είπε? Ο της αριστείας, ρε παιδί μου. Ο επόμενος πρωθυπουργός, ας πούμε.
που δεν λαϊκίζει σε καμία περίπτωση, όχι, που ήρθαν να αλλάξουν τα πράγματα. Ναι. Είδε κορυφή ανάρτηση στο Twitter με ένα καφεδάκι, όχι, εσπρέσο. Στον Τακαπό. Δεν ξέρω τώρα, μα ρε, μάθαν κι αυτοί, ας πούμε. Με Πάσοκ είχαμε Νίκο Αναστόπουλο Κολωνάκι να πίνει καφεδάρες σε φεσάρες. Τώρα έχουμε τον Κούλι. Και λέει, ρε παιδί μου, να. Δεν έγραψε τοποθεσία, αλλά λέει, να εδώ, πρώτος καφές της χρονιάς, πριν ακόμα λέει τον αυξήσουνε. Γιατί επίκυνται τεράστιοι φόροι σε καφέδες, τσιγάρα και ιστορίες. Εντάξει. Εσείς που πίνετε καφέ. Εμείς που πίνουμε καφέδες. Καλά, έρχονται και αυτά. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Μα δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα, εντάξει, εγώ ξεκινάω πάντα με αφετηρία το ότι. Ρε παιδί μου, δεν γίνεται να ξυπνάμε τόσο νωρίς. Θα έπρεπε να ξεκινάτε έστω τα προγράμματα, η μία αργία, κάτι από τις 10, 12. Ναι, να έρχονται οι επόμενοι. Γενάρη. Ναι, δεν γίνεται τώρα να πας στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, να φας, να κάνεις, να χλαπακιάζεις, να φας χθεσινές βασιλόπιτες στα απομεινάρια, να φας καινούργια φαγητά, να έρθουνε σόγια, να πας στους βασιλίδες τα βράδια, βασιλικές. Ναι. Έχει πάρα πολύ. Καταρχήν έχουν πάρα πολύ γενέθλια την 1η του Γενάρη. Δεν ξέρω, ναι, αν το έχεις παρατηρήσει. Μια φίλη μου. Ναι, πάρα πολύ. Και εγώ ξέρω πάρα, και εγώ έχω μια φίλη και έχω γενικά πάρα πολλούς. Αν δεν είδε στα Facebook αυτά, δεν σου βγάλε επίσης. Ναι, και δεν είπα χρόνια πολλά σε κανένα. Πολλοί γονείς. Καλά, εννοείται δεν λέμε χρόνια πολλά. Έλα τώρα, βρε τώρα. Να ακούτε το πρωί λόγο επειδή σα τα έχω. Έτσι, μαζικά για να αποφεύγουμε τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Πολλοί γονείς επιδίωξαν να βγάλουν το πρώτο παιδί του. Αν δεν κάνω λάθος, και ο Θοδωρής Αγοράκης είχε γεννήσει πρωτοχρονιά. Την κόρη ή το γιο. Το πρώτο του παιδί. Τη Μαρία. Τη Μαρία, τα ξέρεις, ε? Τη Μαρία. Δεν θυμάμαι τώρα. Έχω την εντύπωση, τώρα δεν παίρνω και όρκο, αλλά ήταν ένα από τα πρώτα παιδιά. Παλιά δίνανε και λεφτά στο πρώτο παιδί το κράτος και διάφορες εταιρείες. Σοβαρά. Δίνανε αυτό όλοι. Φρουτόκρεμες, πάμπερς και τέτοια. Ναι. Ναι. Τώρα μάλλον πληρώνεις με το που ξυπνάζεις, έρχεται το κράτος και σου λέει, αμά, ναι, το πρώτο παιδί. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Θα δώσω κάτι παραπάνω, ναι. Τουλάχιστον μέχρι το 2008-10. Σου πακαλέ, δεν το θυμάμαι αυτό. Μαθαίναμε ποιο είναι το πρώτο παιδάκι. Φέτος γεννήθηκε, ναι, στην Κρήτη, κοιναγόρι. Α, δεν τα είδα αυτά τα ρεπορτάζ, δεν τα είδα. Α, τα καλύτερα είχα. Πάλι Κρήτη, όλα η Κρήτη βρέπω. Πού, σε ποια περιοχή της Κρήτης? Νομίζω στο Λασίθι και ήταν 3450. 3450 λεπτομπέρκ. Όσο κι εγώ. Πότε γεννήθηκε, ποιο λεπτό? 12 και 1 πρώτο λεπτό. 12 και 1. Δεν έχει ένα τέτοιο τραγούδι ο Μακρόπουλος? 12 και κάτι, κάτι δεν τέτοιο, ξέρω, κάτι, 12 και 1. Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα μου λέει κάτι, ας πούμε, σχετικό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου. Θα έπρεπε και εμάς να μας αντέμειξει κάποια εταιρεία. Φρουτόκρεμα. Οτιδήποτε ρε παιδί μου, δεν έχουμε πρόβλημα. Ένα πρωινό. Ένα πρωινό. Καλή Πάσχα. Ένα πρωινό. Τι, τώρα ζωάρα δεν κάνουν αυτοί, δεν σταμάτησαν. Όχι, δουλεύουν. Δουλεύουνε. Ο κόσμος, έχει ανάγκη. Φαντάζομαι. Από εφοδιασμό. Φαντάζεσαι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλές χρονιές. Πόπα, πρέπει να τα λέμε αυτά, ε. Τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο. Καλά, έτσι, ναι, τα μούτρα σου. Δεν μπορώ, μωρέ. Τα είπαμε. Άντε, τα είπαμε. 6 ώρα. Να σηκωθείτε να τα ακούσετε τώρα. Πρέπει από εγώ τώρα δεν να. Δεν ξαναλέω. Τι ξαναπώ τώρα, χρόνια πολλά. Τι γίνεται, δηλαδή αυτό. Θες να τα λες εσύ, μωρέ. Θα βάλω ένα κουμπάκι εδώ που θα τα πατάει, θα λέει αυτόματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά. Έτσι, σαν του Χόκινγκ, α πούμε, αυτό που περνάει το τέτοιο. Μιλάει με τα κουμπιά. Χρόνια πολλά, καλή χρόνια. Ναι, αλλά τα κάρτα τελειώσανε, σταμάτα να τον φάσεις. Εντάξει, βαρέθηκα. Δεν τα είπαμε, τι λες παιδί μου, Omega Vibes εδώ. Καλά ντάψε, μπείτε, έχεις ακούσει χάσιμο να βλέπεις κύκλους. Άκου εδώ. Να τα ακούσα αυτά τα ωραία πράγματα. 2-31-0-2-87-3-8. Για να δούμε ποιοι είστε ξύπνοι. Nobody. Τι ωραία. Θα είμαστε μόνοι μας σήμερα. Μόνοι μας θα το περάσουμε και αυτό. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Νέα χρονιά, φυσικά όμως έχει νέα σεζόν. Ούτως ή άλλως είμαστε μεσούσης περίοδου. Σε όλα τα επίπεδα, στα εργασιακά, στα αθλητικά, στα αισθηματικά, στα σχεσιακά, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα έχουμε και ζώδια σήμερα, όχι. Όχι, αφήσουμε... σήμερα έχουμε άλλα. Θα φωνάξει σήμερα και αν έχουμε. Την θα... ειδική θα φωνάξεις. Θα φωνάξουμε την ειδικιά, την ειδικιά να μας τα πει. Αλλά από σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα νέο section εδώ στην εκπομπή. Το οποίο το θέλαμε πολύ καιρό. Χορηγία Κατερίνα Βουγιούκα. Η οποία μου πήρε δώρα ένα ημερολόγιο με συνταγές. Λέει, παραχαίρευτε να μάθεις να μαγειρεύεις, να κάνεις να ράνεις. Και γράφει τη συνταγή. Δεν είναι απλά που σου λέει τι να κάνεις. Είναι αυτό. Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι. Σου λέει, θα κάνεις αυτό έτσι. Όχι, τα πάντα. Μαζί με το εορτολόγιο, αυτά τα κλασικά. Είχα σκεφτεί φέτος μια ιδεάρα, αλλά δεν υλοποιήθηκε γιατί δεν ξέρω πώς να την κάνω. Πες μου. Τώρα θα την πω και να τη βγάλει κι άλλος κόσμος να οικονομήσει. Είχα σκεφτεί ημερολόγιο. Μπορώ να το βγάλω σε άσχετη φάση, να το βγάλω κάπου τον Ιούνιο. Ναι.
πίσω δεν έχουν τα ημερολόγια στιχάκια. Ναι. Με δικά μου στιχάκια. Να ανοίγεις κάθε μέρα και να έχεις ένα στιχάκι Μπατμανίδη. Έχεις τόσα. Ε, δεν έχω 365 στιχάκια. Δεν έχω 365 τραγούδια, στιχάκια και παιδί μου. Στροφές, τετράστιχα. Για βάλε το τραγούδι. Το τραγούδι είναι μέσο όρο 5. Πέντε τετράστιχα. Το έχεις. Μέσο όρο. Έχω γράψει καμιά σαρδαριά τραγούδια. Θες 5-200, δεν βγαίνουμε. Να, κάτσε γράψε. Πολλά ρεφρέ θα παίξει. Κάτσε γράψε. Θα βάλω και ένα δικό σας σε καμιά μέρα. Θα γράψεις. Α, δικό σας. Α, δεν βγήκε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρώτη μέρα ουσιαστικά του χρόνου, χθες δεν υπήρχε, αφού ήταν και Κυριακή. Ναι. Και Κυριακή να μην ήταν πάλι αργία. Αν και δυστυχώς δεν κάναμε ποδαρικό, είμαι στο Λίμπερο. Ναι, ήρθαν και κάναν άλλοι. Γι' αυτό δεν τους μπονεύουμε καν. Μας φάγανε την. Την ποδαρίλα. Την ποδαρίλα και την καντεμπίλα. Που θα σου πω όμως δεν θα μπορεί να μας κατηγορήσει κανένας. Πέρυσι αναλάβαμε τις ευθύνες μας. Ήμασταν εμείς. Ναι, πέρυσι ήμασταν εμείς. Ξέρεις ότι ο Λίμπερο φέτος θα πήγε καλύτερα. Ναι, αναλάβαμε εμείς τις ευθύνες μας. Ψάχνουν να δουν γιατί ανέβηκε το ραδιόφωνο. Φέτος να αναλάβει άλλο τις ευθύνες. Άλλο. Φέτος που θα αρχίσει η εκτόξευση στο σύμπαν. Δευτέρα βλέπω πλέον το ιερτολόγιο μου. Το άλλο, Οσίους, Δευτέρα 2 του Γενάρη. Οσίους Σεραφείμ του Σαρόφ, Ρώσος, ναι. Αγίου Σιλβέστρου, Επισκόπου Ρώμης. Εγώ μόνο το Σιλβέστρο, το Σιλβέστρο και του ήξερα. Και Οσίους Σιλβέστρου Ρωσίας, υπάρχει και Ρώσος Σιλβέστρος. Ωραία. Και εορτάζουν ο Σεραφείμ, η Σεραφημία. Ναι. Η Σεραφίμα, η Σεραφίνα, η Σεραφίμη, η Σεραφιμούλα, η Σεραφιμίτσα. Ο Σιλβέστρος, ο Σιλβέστρης, ο Σίλβισε. Η Σιλβέστρα και η Σίλβα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες. Μην περιμένετε να σας πάρουμε τηλέφωνο σε καμία των περιπτώσεων. Ανατολή Ηλίου στις 7:41. Ναι. Δύση Ηλίου στις 5:17. Με σελήνη τριών ημερών. Μου λέει εδώ το εορτολόγιο, το οποίο θα το διαβάζω πάντα. Βεβαίως. Κατάλυσης εις πάντα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το εκεί κατάλυση, που μένουν τα πάντα κατάλυση, δηλαδή έχουν καταληθεί όλα. Τώρα το τέτοιο μου το κόψει καλά. Και έχει σκιστεί ήδη το εορτολόγιο μου, Κατερίνα Βουγιούκα, για να δω τη συνταγή. Τα κάνεις έτσι πως τα κάνεις, τα κατέστρεψες όλα. Αποτύχαμε λοιπόν να δώσουμε και τη συνταγή της ημέρας. Δεν πρέπει το κάνεις, το βλέπεις εδώ, χράτς χουρούτς. Ε, τι έκανες παιδί, παιδί μου, δεν μπορώ να το χάσουμε την τέτοια. Περίμενε να έρθω. Περίμενε, άμεση επέμβαση. Ένα πράγμα είπαμε να κάνουμε και εμείς σε αυτόν τον δουλειά και το κάναμε εντελώς χάλια. Καλημέρα λοιπόν και χρόνια πολλά και καλή χρονιά και ευτυχία ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τι να ευχηθούμε. Αξιοπρέπεια, ψυχραιμία. Τι άλλο. Αλλά πέρα από τα δεδομένα, υγείες, λεφτά, αυτά, ιστορίες, εντάξει, τα έχουν πει όλα. Καλημέρα στη φίλη μας, τη μία που μας λέει: εμείς κύριοι Μπάμπη δεν κοιμόμαστε, δεν είστε μόνοι. Ναι, έχουμε λαό. Τυχώς. Σήμερα λοιπόν το μενού της ημέρας περιλαμβάνει. Τώρα θα πω όλη τη συνταγή, δεν θα την ναι, πω. Ναι, ναι, θα την πεις. Α, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το εορτολόγιο, τώρα το μετάνιωσα. Να σου πω κάτι, γιατί μπορεί να ακούει μια νοικοκυρία που δεν θα ξέρει να μαγειρέψει. Ναι, αλλά μένα μ' αρέσει το άλλο που έχει το μενού, που σου λέει και γλυκό και τέτοιο και εκείνο. Αυτό τι έχει, μόνο συνταγή. Μόνο συνταγή έχει. Σήμερα η συνταγή της ημέρας είναι κοτόπουλο κροκέτες. Α. Μετά και από πρωτοχρονιά, μωρέ, κοτόπουλο κροκέτες. Εμείς βάζουμε παραμονή πρωτοχρονιά. Αφού τώρα στα αποφάγια της προηγούμενης. Να, για μας το λέει. Που είχαμε παραμονή κοτόπουλο κροκέτες το βράδυ. Ναι, ναι, ανάμεσα ναι, στα. Σοβαρά. Είχαμε διάφορα και είχαμε και κοτόπουλο κροκέτες. Α, κάνατε πιάτα και τέτοια. Ναι. Σοβαρά, καλέ. Ναι, καλέ. Τι ωραία. Είμαστε προκομμένες. Ναι, και σερβίτσια και τέτοια χαρτοπετσέτες. Χαρτοπετσέτες Χριστουγεννιά. Αυτές με τα στεράκια. Είχανε. Ρωτάει εδώ πέρα, αναρωτιέται η Κατερίνα. Ούτε που ξέρω, δεν θυμάμαι, έχω έτρωγα. Για πες τι είχατε το βράδυ. Είχαμε τορτίγες με καπνιστό σολομό. Παναγία και Χριστέ, τι είναι αυτά. Τορτίγες με κοτοσαλάτα. Τορτίγες με πατζάρι. Όχι, τελειώσαμε από τορτίγες. Είχαμε μανιτάρια γεμιστά. Ναι. Είχαμε. Αυτό καλέ που κάνατε στο Μεξικό, κάνατε. Κοτοκροκέτες, ναι. Είχαμε πικάντικες φτερούγες κοτόπουλο. Τα παραγγείλατε αυτά. Όχι καλέ. Τι λες, καθόμουν καλέ. Και μαγείρευα, κύριε Μπάμπη μου. Πού είναι ο τέτοιος. Άσε βρε τώρα, βρε. Είχαμε λουκανοπιτάκια, τυροπιτάκια.
καλά, είμαι προκομμένη. Μην με βλέπεις έτσι που ξυπνώ στις 5 είναι για να πω στις εκπομπές. Είναι να πω κανείς, παιδιά, τι συνέβησαν όλα αυτά. Πραγματικά δεν έχουμε λόγο να την αμφισβητήσουμε. Είχαμε μιλφέι. Έκανα γλυκό. Όλα αυτά για το Σάββατο το βράδυ για το ρεβεγιόν. Ναι. Είμαι στα 6 άτομα. 6 αυτά, αυτά για 16 άτομα να πούμε. Άρα είχαμε και βασιλόπιτα χωρίς φλουρί. Σοβαρά, γιατί ναι. Δεν είχε μέσα. Γιατί ξέχασε να βάλει. Σοβαρά. Και ευτυχώς είχαμε παιδί. Κάτι cupcakes. Ναι. Και ρίξατε μέσα. Βάλατε μέσα. Βάλαμε ένα εκεί πέρα και το πήρα εγώ. Αυτό παιδί μου. Α, ναι, μπράβο. Ήταν και το εγώ το έτυχα. Και εγώ το έτυχα. Το βασιλάκι που είχαμε με μπλε και το πήρα εγώ. Έτσι. Ήταν Ηρακλάκι. Τα βλέπουμε όλα μπλε, κυρίες και κύριοι. Έτσι, και εγώ κέρδισα το φλουρί. Να σας πω και αυτό το πράγμα. Από ό,τι βλέπουμε στα Facebook σε αυτά, όλοι κέρδισαν το φλουρί. Κανείς και σου δεν κάνανε επανάσταση. Όχι, όχι, ρε, δεν έχει τέτοια. Υπάρχει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δεν λες τίποτα. Μόνο εγώ θα το κερδίζω. Γι' αυτό έχουμε σήμερα κοτόπουλο κροκέτες. Έχει περισσέψει από το. Από μένα. Μάλιστα. Τώρα μην πω όλο το τέτοιο. Έχει ολόκληρη συνταγή. Δύσκολη, δύσκολη. Πώς την κάνει. Τι δεν κάνει. Ζεσταίνετε 3 κουταλιές βούτυρο και ρίχνετε 4 κουταλιές αλεύρι. Ανακατεύοντας ρίχνετε και μισό φλιτζάνι γάλα και ζωμό κρέατος. Όταν η σάλτσα πήξει, προσθέτετε μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι. Αλάπ. Γράφει εδώ. Τι είναι το αλάπ. Είναι κάτι άλλο. Πιπέρι μοσχοκάριδο τριμμένο και λίγη πάπρικα. Προσθέτετε αυγό, ένα κροκάδι και ένα και ένα μισή. Και ένα, λέει, και ένα μισή φλιτζάνι ψιλοκομμένο βραστό ή ψητό κοτόπουλο. Το αφήνετε λίγο στο ψυγείο και το πλάθετε κροκέτες. Τις αλευρώνετε, χτυπάτε ένα αυγό με ένα σπράδι και με ένα κουταλάκι λάδι. Βούτατε τις κροκέτες στο αυγό και σε γαλέτα. Από ποδό στα μόπιδάνε, ως τη γαλέτα. Ακριβώς. Μπορώ να σε γαλάσω το χατήρι. Τη στιγανίζετε σε αρκετό και καυτό λάδι μέχρι να ροδίσουν. Εναλλακτικά μπορώ να σα δώσω και ένα τηλέφωνο να πάρετε. Ναι. Τα παραγγείλετε, είναι πολύ πιο απλά. Τι μου έφερε. Μάλλον αυτό που μου έφερε είναι. Για μαγείρου. Ωα, παιδί μου, μα έβαλε κακό μπελά στο κεφάλι μα. Εξαιρετικά θα περάσουμε. Ω, δεν θέλω, δεν θέλω με τίποτα. Αρχιμηνιά και αρχή χρονιά. Και αρχή εκπομπή στα Ερτζιανά που συγκλονίζει τα σύμπαντα. Είναι το λόγο επειδή. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 δεν ξέρω πόσοι επιστρέψανε. Έχει κόσμο που σίγουρα το κόλλησε. Καλό κόσμο τώρα είναι έξω ακόμα. Ακόμα έξω. Όταν ερχόμουν είδα ένα τσούρμο από 6 κορτσούδια να έρχεται κατά πάνω με. Και λες εντάξει, τις ρίξαμε. Με 6 θα πάμε στην εκπομπή. Αναγνωριστήκαμε. Αναγνωριστήκαμε επιτέλους. Με περιμέναν εδώ κάτω από το Λίμπερο. Τίποτα. Το είπα λίγο, αλλά σλαμά αυτό δεν ήταν ακριβώς κάτω από το Λίμπερο. Ήταν λίγο πιο πάνω από το Λίμπερο, αλλά εντάξει, να το πω και να δώσω έτσι και μια έμφαση. Εδώ κάτω. Εντάξει, με προσπέρασε και φύγανε. Να ήταν εκεί με την κουκούλα και με την τσάντα. Παραδέξω όμως ότι για ένα δευτερόλεπτο είπες με 6 θα πάω στην εκπομπή. Και θα τη διώξω. Για ένα δευτερόλεπτο σκέφτηκα ότι δεν θα πάω καν στην εκπομπή. Χάρηκε. Και ποιος θα σου λέγε όχι, ρε παιδί, μαμά σου τύχαινε αυτό. Live streaming, παιδιά, δείτε. Φωτογραφία. Δείτε γιατί δεν θα κάνουμε εκπομπή. Σε παρακαλώ, αν υπάρχει. Αυτό είναι λίγο σαν το στρατό και στο αθλητικό ραδιόφωνο σαν το στρατό. Στο στρατό. Ναι. Οτιδήποτε, τι να σου πω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να έπρεπε να ήσουν ερευνητής που χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή να ανακαλύψεις το φάρμακο για τον καρκίνο, ναι. Δεν θα σου δίναν έξοδο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Να τους πεις, ετούμε κύριε Λοχαγία, γιατί είμαι ερευνητής, τώρα εδώ να βάλω το τελευταίο ένζυμο να γίνει το φάρμακο για τον δηλαδή καρκίνο. Δηλαδή εγώ που είμαι ερευνήτρια, ναι, δεν θα έπαιρνα. Θα σου δίνανε. Αλλά άμα τους έλεγες, ετούμε άδεια γιατί έξω με περιμένει η μερούλα. Σου δίνανε Παναγόρι μου. Κανονικά για κορτσούδι σου δίνανε ό,τι ήθελε στο στρατό. Βρήκε ο Τούρκος να μπαίνει, εσύ να παίρνει άδεια και έξοδα για τη μερούλα. Έτσι είναι και στο δικό ραδιόφωνο. Άμα του πει ότι. Δε εδώ, ναι, έξι. Ναι, ναι. Ω, μια χαρά. 2x3 δηλαδή. Διπλός αριθμός της επιβεβαίωσης. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα, ποιος ακροατής μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Μόλις πέρασα τα Τέμπη και σας ακούω. Να είσαι καλά. Είμαι να την πάρω να σας πω χρόνια πολλά. Δημήτρης από το Βόλιο. Έλα ρε Δημήτρη, έλα ρε Βολιώτη. Πού είσαι αγόρι μου. Τι κάνουμε. Πού είσαι καλά. Εδώ. Δόξα τω Θεώ, καλά. Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Ναι, όχι, σας ακούω εγώ όμως κάθε μέρα. Και ρωτούσα για σένα στο Βόλο. Κατέβηκες κάτω, δεν είπες που πήγες όμως. Πώς το έλεγα ρε παιδί μου. Το έλεγα. Είχα στο Σκομπάρι είχα πάει. Το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Και επίκειται μέσα στον επόμενο μήνα, πες να ξανακάνουμε κάτι. Θα το πω εδώ, θα σε ενημερώσω. Γιατί ρωτούσα, αλλά πού είναι το φιλαράκι μας, γάμο το. Έτσι. Είσαι καλά, πώς πέρασες.
Δόξα τω Θεώ, κοιμηθήκαμε και ξεκουραστήκαμε. Αυτό έχει αγόρι μου, έτσι είναι. Οι καλύτερες γιορτές αυτές είναι να τελειώνουμε. Όλα τα άλλα λένε να είχαμε να λέγαμε. Και τώρα δουλίτσα δρομολόγιο πρωί-πρωί. Δουλίτσα, πρωί-πρωί βέβαια. Τι να κάνεις. Καλό δρόμο να έχεις. Να είστε καλά, καλή φιλιά, χρονιά να έχουμε. Θα έχουμε. Το δίνω άχαστο, είναι πρόβλεψη. Θα έχουμε μια. Καλή χρονιά. Για να πω καλή χρονιά, δεν το πίστεψα το ίδιο. Το πήρα πίσω. Το πήρα πίσω, άσε. Σκέφτηκα, περάσω από δίπλα μπροστά μου, τώρα περάσω, είδα όλη τη χρονιά, 2017. Και πώς ένιωσες? Δεν τη φτάνουμε. Δηλαδή κάπου το Μάρτιο. Θα ζοριστούμε. Θα πατήσει κανένα κουμπί, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν τη βγάζουμε. Το είδα έτσι να μου τη. Οπότε λέω, άστο να το δώσω, όχι ρε παιδί μου. Τη χρονιά τη διαμορφώνουμε. Κατά κάποιο τρόπο, μην αρχίσουμε τώρα και αυτά τα υπεραισιόδοξα. Ανοίγεις το πρωί. Πρωινές εκπομπές αυτές τις κυριακάτικες. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα. Και λες πού ζούμε, λες, ζούμε σε άλλο σύμπαν. Έβλεπα χθες ρε παιδί μου, γιατί πέρασα πάρα πολύ ευχάριστα. Πάρα πολύ ευχάριστα. Πέρασε συγκλονιστικό, να είχα ένα συγκλονιστικό διήμερο. Α το διηγηθώ. Δεν με ρώτησες καν εσύ πώς πέρασε, τι έκανα. Τι ήσουν στο χωριό, άρα ξέρω ότι έτρωγες, κοιμόσουν. Τίποτα από τα δύο. Ήμουν στο κρεβάτι του πόνου, παιδί μου. Πέρασε μια ωραία ρεβεγιό με γαστρεντερίτιδα. Αλλά ρώτησες. Δεν θέλω να ξέρω λεπτομέρειες. Ρώτησες να νοιαστείς. Χθες το βράδυ συνειδητοποίησα ότι χθες μιλούσαμε και δεν σου είπα καλή χρονιά. Αυτό μου έλεγες, το κλα. I'm friend. Άμα μου έλεγες και εσύ καλή χρονιά, δεν θα ήθελα να σε ξέρω, να ξέρεις. Τι να σου πω. Με πυρετούς και με τέτοια. Παιδί μου, πρωτοχρονιά έκανα. Παιδί μου, τι έπαθες. Να, βγαίνεις στα χιόνια, βγαίνεις φωτογραφίες. Είχα με πυρετό, βγήκα έξω για να πάρω τα like με πόνο ψυχής. Δεν είδες πως ήταν τα μούτρα μου. Όπως είναι και το πρωί. Γι' αυτό. Και το πρωί είναι σαν να έχω 39 και 40 πυρετό. Ναι, παιδί μου, έκανα μεγάλη πρωτοχρονιά. Κοιμόμουν και με ξύπνησαν. Έλα, άλλαξε ο χρόνος. Καλή χρονιά. Γκράου. Ωραία. Ναι. Τεράστιο ρε φεγιό. Ούτε Σπύρο Παπαδόπουλο, δεν ήταν τίποτα. Εμείς κάναμε με τον Γιώργο Καμίνη. Αυτά πρέπει να απαγορευτούν. Αυτά πρέπει να απαγορευτούν. Την επόμενη χρονιά. Αυτά είναι γιατί δεν έχουμε Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Μας έκανε και στον Αριστοτέλη ώρες φαντασμαγορικές. Κούστησε σε μερικά 45 εκατομμυριάκια τώρα όλα αυτά. Άλλο τα φαντασμαγορικά. Αλλά σιγά μωρέ. Ποιος θα θυμάται έτσι κι αλλιώς όλα αυτά. Ξανά έξω ούτως ή άλλως και γενικότερα κανένα δεν άγγιξε. Τώρα τι θα θυμόμαστε για τέτοια να μιζεριάζουμε πρωί-πρωί. Αυτό δεν έχουμε ένα Βασίλη Παπαγεωργόπουλο να κάνει φαντασμαγορικές γιορτές. Δηλαδή πάνε, έφερνε ρουβάδες, έφερνε βανδίδες. Τώρα πηγαίνω και μου κάνει χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τους χειμερινούς κολυμβητές. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ποιους τους χειμερινούς κολυμβητές. Πέφτουν μέσα εκεί, κολυμπάνε μες στο θερμαϊκό τώρα. Όχι, πες μου δηλαδή. Με το τελεφερίκ κατέβαινε ο ρουβάς. Κόσμος. Ναι. Που ακούει χειμερινούς κολυμβητές. Όχι, παιδί μου, ποιος, σε παρακαλώ. Που ξέρει τον Αργύρη Μπακυρτζή. Όχι, παιδί μου, σε παρακαλώ. Τώρα είναι πράγματα αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Συγκλονιστικές λοιπόν ήταν και. Συγκλονιστικά μάλλον ήταν και τα ρεβενγιόν μας. Εδώ το υπουργείο τα πέρασε καλά. Είναι τη θέση με εμένα. Ότι σου λέει δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα, τίποτα. Έχω να πω τρεις μέρες. Ναι, τώρα με λυπήθηκες. Ναι, τώρα. Θα ρωτήσεις. Να δεις τι κάνεις, να μου φέρεις ένα ρύζι. Κάτι τι. Ήσουν στη μανούλα σου, μια χαρά πέρασε. Το χωριό, εντάξει. Τα κάνω στο κρεβάτι σε του πόνου. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, 6:30 κυρίες και κύριοι. Να πάμε να διαλυματιστούμε. Να κάνω διατάσεις. Να κάνεις διατάσεις αφού πρώτα φτιάξουμε λίγο εδώ το τζάσλερ που δεν φτιάχνει. Να κάνουμε και restart στον υπολογιστή. Τι να κάνουμε, ένα restart πρωτοχρονιά. Δεν πρέπει να γίνει και σε αυτά τα σπίτια. Βάλε ένα συντή να παίξει. Θα βάλω ένα συντή να παίζει για να κάνω και το restart. Για να επιστρέψουμε μαζί με τα διαλύματα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Α, ωραία τώρα. Τι θα ήταν λόγο επειδή αν δεν συνέβαιναν όλα σε εμάς. Έτοιμοι είμαστε για όλα. Α, τώρα ξεκινάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλή χρονιά. Καλή εβδομάδα. Καλή ημέρα. Καλό μήνα. Καλό παιδί. Θα πάμε και τα ξεθυμάναμε. Στο 2017 που έρχεται μπροστά μας. Είπαμε εμείς δεν τα πάμε πολύ καλά με όλα αυτά. Γιατί η σεζόν, θα το ξαναπώ, ξεκινάει Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Άγουστο, τελείωσε. Μαζί με το πρωτάθλημα αρχίζουμε. Μαζί με το πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που τώρα δεν γίνονται και μεταγραφές στις ομάδες. Γιατί δεν γίνονται, αφού ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδο. Τι μεταγραφές γίνονται. Θα γίνουν τέλος πάντων. Μόνο δίνουνε. Δεν παίρνουνε. Παίρνουνε, δίνουνε. Καλά. Τι. Να
σου πω κάτι. Ναι. Γιατί οι ομάδες μας μόνο δίνουν, κι άντε, ο Ηρακλής το καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχει. Απλόχερα. Γιατί είναι τέτοιος, γιατί είναι των εορτών. Κράτσπρουτς. Ωραία. Είναι εκτοσιακός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ που έχει μεγάλο μέτοχο. Ναι. Ιδιοκτήτη με λεφτά. Ναι. Γιατί δεν κάνει μια κίνηση. Κάνει, δεν θα δώσει. Έτσι φημολογείται τουλάχιστον. Και τους αναστάτωσε όλους χρονιάρες μέρες τα μπιλελίκια. Είναι πανικός. Από αυτά τα λατρεμένα που μπαίνει στο site της ΠΑΕ. Είναι η αγαπημένη απόλαυση όλων των ΠΑΕ τα sites. Ναι. Μετά από δύσκολες καταστάσεις. Εντάξει, το site της ΠΑΕ είναι σε ηρεμία τη διαδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, ο Άρης αυτή την περίοδο έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι πολύ πιεσμένος. Και πηγαίνει καλά η ομάδα. Ναι. Τα πράγματα πηγαίνουν βάσει προγραμματισμού. Ούτως ή άλλως είναι μια μεταβατική περίοδος. Δεν τίθεται θέμα αναστατώσεων. Στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ είναι να μπει στα site των ΠΑΕ ανατακτά χρονικά διαστήματα και να διαβάζει από κάτω τα σχόλια. Είναι όλα αυτά, δεν μπορούσε να υποθούν στα αθλητικά τα ράδια. Τα βλέπει από ωραία εκεί. Είναι. Και το θέμα που απασχολεί τώρα το δικέφαλο, τις τελευταίες μέρες πώς προέκυψε, και μάλιστα προέκυψε εν όψη και εν μέσω εορταστικής εφορίας και γιορταστικών τραπεζιών και βαριστομαχιών. Είναι η επικείμενη πώληση του Γκάρι Ροντρίγκες στη Γαλατά Σαράι, όπως λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ. Σε εξώφυλλο αθλητικής εφημερίδας ναι. Ότι υπάρχει μια μεγάλη απόκληση στα χρήματα. Δηλαδή η Γαλατά Σαράι δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ο ΠΑΟΚ θέλει 4. 4 εκατομμύρια. 4... Δηλαδή είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι 1,5 ευρώ. Όχι, εντάξει ρε παιδί. Καλά, αυτά τα χάσματα γεφυρώνονται. Ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος έχει για 1,5 χρόνο ακόμα συμβόλαιο, δεν είναι ότι τελειώνει τώρα. Και ο οποίος είναι εκτός αποστολής, αν δεν κάνω λάθος, για το αυριανό παιχνίδι. Λέει ο ίδιος δεν αισθάνεται έτοιμος να αγωνιστεί, δεν είσαι καλή ψυχολογική κατάσταση. Και εγώ δεν αισθανόμουν σήμερα έτοιμη να έρθω στην εκπομπή. Εγώ που είχα τσιρλιπιπί. Έλα! Mayday. Δεν θέλω να τις έχω. Εντάξει, το κόβω. Αλλά δεν είναι, γιατί ήρθα. Ναι. Γιατί είμαι καλά στην τέτοια μου. Θα μου πεις δεν με ζήτησε καλά, αλλά δύο φορές. Αν με ζητούσε να πούμε το CNN Turk, μπορεί να προφασιζόμουν κι εγώ, ας πούμε. Καλά, θα τολμούσες να προδώσεις το BBC για να πας στο CNN Turk. Πού είμαι τώρα στο BBC, γιατί δεν το ξέρω. Είσαι το BBC. Είμαι το BBC, άμα ζητούσε άλλη μπάντα, όχι, δεν την πρόδιδα. Άμα ζητούσε CNN Turk, ρε παιδί, μπορεί να το σκεφτόμουν το Αλτζαζίρα, κάτι, δεν μπορεί να το σκεφτόμουν, τι να σε πω. Θα πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη μόνο. Δύσκολα τώρα. Δυστυχώς, εκεί κι αν βάλετε ο κόσμος και βιώνει ασύλληπτες στιγμές, η Τουρκία, η γειτονική Τουρκία βιώνει τη χειρότερη της εποχή, από όσο τουλάχιστον τη θυμάμαι εγώ. Και γίνονται όλα στην Κωνσταντινούπολη. Γίνονται όλα στην Κωνσταντινούπολη γιατί είναι το σύμβολο. Το ευρωπαϊκό προπύργιο. Το προπύργιο, ναι. Διότι ναι, μεν η Άγκυρα είναι η πρωτεύουσα για συμβολικούς λόγους, την είχε κάνει τότε και με άλλα τα Τούρκου προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα από την Ανατολία. Αλλά ουσιαστικά όλα συμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί. Τίθεται πλέον και σε ένα αμφιβόλο και διοργάνωση του Final Four της Euroliga. Είχε πάλι με αφορμή κάποια τρομοκρατικά χτυπήματα, γιατί πλέον είναι δυστυχώς στην ημερήσια διάταξη Κωνσταντινούπολης το Νοέμβριο, δεν θυμάμαι πότε, είχε δοθεί συνέντευξη τύπου από χορηγούς, από τους διοργανωτές, ότι θα το στηρίξουμε. Θα το στηρίξουμε, γιατί και όντως έτσι πρέπει να είναι. Η τρομοκρατία δεν μπορεί να νικήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια πλέον και μετά το προχθεσινό που συνέβη σε κοσμικό κέντρο, δηλαδή δεν είναι ότι συνέβη σε ένα προάστιο, γιατί λένε ας πούμε άντε ότι δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνει ο Κοσμάκης, ο Λαοτζίκος και τέτοια, χτύπησαν την αφάνγκαντέ της τουρκικής κοινωνίας, πράγμα το οποίο τους έκανε και τους ίδιους να ανησυχούν και τους αστούς, δεν είναι μόνο ότι οι φτωχοί και οι κατατρεγμένοι που απλά κυκλοφωνούσαν σε λαϊκές συνοικίες και στους δρόμους και στα τέτοια την πληρώσανε. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, δεν θα το πιάσουμε σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, ναι, δυστυχώς η Κωνσταντινούπολη, και αν αντιμετωπίσει, γενικά όλη η Τουρκία είναι σε έναν αναβρασμό απίστευτο. Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί ο Γκάρι θέλει να πάει. Εντάξει, άμα είναι τα λεφτά πολλά, μια χαρά βρίσκεις και τον τρόπο να προστατευτείς ίσως αυτές τις περιπτώσεις. Τι να πω, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησε. Βγαίνει από το σπίτι. Πα μόνο στην προπόνηση. Δεν είσαι σε κάποιους εδώ πέρα στην Ελλάδα. Θα κάνεις και οικονομία όμως. Δηλαδή θα πάρεις 4 εκατομμύρια ευρώ, θα σου μείνουν όλα στην άκρη. Θα παίρνουν εδώ κάποιους ποδοσφαιριστές τόσα χρόνια που μόνο σπίτι δεν κάθεται. Τους λέω να σας βάλουμε μπόμπα. Καθίστε μέσα και πάτε μόνο προπόνηση, άντε μην έχουμε άλλα. Έτσι πως βλέπουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, μεγάλο μπινελίκι πέφτει
στεγνά στα site και στα μάρκες αυτά για την επικείμενη πώληση του Γκάρι Ροντρίγκες, διότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ βλέπει ότι από εκεί που περίμενε ενίσχυση της ομάδος, ότι θα αποδυναμωθεί μεσούς της περίοδου, με τους δύο στόχους να τρέχουνε. Ποιος ακρότης με είχε πει Γκάρι Ροντρίγκες στις εκπομπές? Σοβαρά, δεν θυμάμαι. Θα φύγεις, θα φύγεις και εσύ, και εσύ, αϊσέ, θα φύγεις. Αϊσέ. Θα πας αλλού. Όχι καλέ, πού να πάω κι εσύ. Πού θα βρω να ξυπνώ όλοι που είναι το πρωί. Ποιος μας ζητάει, εμάς την τελική θα μου πεις. Βέβαια, παρόλα αυτά στο καπιταλιστικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ομάδες είναι. Είναι, είναι εταιρείες οι ομάδες, είναι ισολογισμοί, είναι αγοροπολισίες, είναι χίλια δύο πράγματα. Είναι εμπόριο ουσιαστικά. Δίνεις, παίρνεις, κάνεις, ράνεις και έτσι προχωράει η διαδικασία. Θα δούμε τις εξελίξεις και μέσα στην επόμενη μέρα. Τώρα το Σαββατοκύριακο δεν είχε και πολλά-πολλά, ήταν λίγο θολό το τοπίο. Με το πώς θα παραχθεί η είδηση τώρα και ναι, κάνεις ρεπορτάζ και από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Εντάξει, δεν έβγαζες και αμάνα αμάνα, ας πούμε. Πού να το βγάλεις τώρα? Λέω, κλείνε, κλείνε, τώρα, ας πούμε. Ναι. Δεν ας τα πει. Οπότε από σήμερα και αργότερα ο κόσμος θα γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, δόξα τω Θεώ, στον ΠΑΟΚ έχουν θέμα να ασχοληθούν. Τα ραδιόφωνα στραβορκοποιούνται. Να είναι καλά ο Γκάρι, λένε. Να είναι καλά ο Γκάρι, να είναι καλά η γαλατά της. Ανάψουμε μια λαμπάδα και είναι πρωτοχρονιά. Σου λέει, τι εκπομπές θα κάναμε τώρα. Πρωτοχρονιάτικα, πρωτοχρονιά στο γήπεδο και τέτοια. Αδιάφορα. Αδιάφορα, αδιάφορα. Ναι. Οπότε πάρε και ένα θεματάκι να έχεις για να ασχολείσαι, να παίρνεις τα τηλέφωνα. Και ούτω καθεξής. Έχω όμως αύριο πρωτάθλημα. Ξεκινάει καλέ, αρχιμηνιά και αρχή ποδοσφαιριά. Είναι η πρώτη αγωνιστική. Η πρώτη. Αύριο. Έλα ρε. Συγκλονισμένη, συγκλονισμένη. Ηρακλής και ΠΑΟΚ παίζουν. Αύριο παίζει και Ηρακλής ΠΑΟΚ. Τριτιάτικα, παιδί μου. Αμέ. Μου πεις ότι παίζουν μαζί. Σήμερα είναι Τρίτη. Πας καλά. Ζήσε λίγο. Του χάσει. Ναι. Τρίτη είναι αύριο. Θα ήθελες. Αύριο έχει Ηρακλής Ξάνθη. Τι ώρα παίζει? 5 και 4. Καφτατζόγλιο. Ναι. Και στο δημοτικό στάδιο Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ στις 7.30. Ευτυχώς θα είναι σε διαφορετική ώρα, οπότε θα μπορέσουμε να τα δούμε και τα δύο τα παιχνίδια και να κάνουμε το ρεπορτάζ μας. Ωραία, από τις 5 θα αρχίσουμε να βλέπουμε μέχρι τις 6. Τι ωραία αύριο. Αυτά είναι τα καλά. Άντε, βάλτε βόλοι μες λίγο να γεμίσουν οι αδιανές μας ημέρες. Για να πάρει και λίγο, γιατί ναι, τι να έλεγες αυτή την ομάδα μετά τις πρωτοχρονίες, μετά τα Χριστούγεννα και τέτοια, τι θεματολογία να αναπτύξεις. Εντάξει, έχει και μπάσκετ αύριο. Σοβαρά καλέ. Καλέ, πού ζεις? Άιντε, αύριο είναι σαν Σαββατοκύριακο δηλαδή. Αύριο έχει Champions League. Και Champions League το βράδυ. Όχι, Champions League μπάσκετ. Εντάξει, αγχώθηκα, νόμιζα ότι είχε και Champions League ποδόσφαιρο. Τι ωραία, θα τρελάθω. Αύριο έχει Banvit Aris. Να μπαίνουμε έτσι σε 9 η ώρα να φανταστώ αυτό. Να τα παίρνεις όλα σε ρί να τα βλέπεις. Νομίζω. Πάρε φίλε, να ζήσουμε ζωή που δεν τη φανταζόμαστε. Επίσης, γιατί δεν βάζουνε μόρε πρωτοχρονιά τώρα ποδόσφαιρα και τέτοια. Είχε χτες. Κάτι Αγγλίες, κάτι τέτοιο. Ναι, όχι, μωρέ, Ελλάδες. Διότι εντάξει, Αγγλίες καλές, ποιος κάθεται τώρα να δει Αγγλία. Ενώ Ελλάδα, να σου πω κάτι, είσαι στο χωριό. Είσαι κανένα διήμερο, τριήμερο. Έχεις ψιλοβαρεθεί, να σου πω και την αλήθεια. Σόγια, ιστορίες, να μα, μούμα, τέτοια. Ναι. Τραπέζια αυτά. Μπορεί να βρει και μια πολύ ωραία αφορμή. Ναι. Να την κάνεις και από το τραπέζι. Ναι, και να από εκεί που σ' αρχίσουν, γιατί δεν παντρεύεσαι, αχαήρευτε να δεις τον αδερφό σου τι καλά που είναι, εσύ να πούμε πότε θα γίνει και τέτοια. Οπότε μπορεί να δεις. Όχι, σου λέει. Ναι. Εμένα, όχι, κάτι φίλο μου. Εμένα σε καμία περίπτωση. Να βρει μια πολύ ωραία αφορμή και να πει, α, εγώ παίζει ο Παναργιακός. Πρέπει να πάω να το δω. Είναι συγκλονιστικό παιχνίδι. Και να τη καπουλάρει να πάω να δει ματσάκι. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κάντε ρε ματσάκι να δείτε ότι πολύ περισσότερο κόσμο θα πάει. Θα σώσετε κόσμο. Από τι υπόλοιπε ημέρε. Γιατί να πηγαίνει να βλέπει και τι ομάδε των ιδιαίτερων πατρίδων. Δηλαδή στι αίρε θα πάω να δει πρωτοχρονιάτικα, χριστουγεννιάτικα, να πασεράικο. Φερρυπίν, μια Βέρεια ου και το καθεξής. Ναι, όχι. Άρα εμείς θα βοηθήσουμε την ανάπτυξη. Δεν νιώθετε εκεί στις ΕΠΟ και στις ΕΠΑΕΔΕΣ? Πάλε ποτέ πάει πλέον σου πελίγκ. Καλή χρονιά. 2-31-0 2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που μας γράφει. Από Καλαμαριά μέχρι Δερβαίνη, ναι. Έχει παίξει 30 αρχιμηνιά και αρχή χρονιά. Έχετε καταντήσει χειρότερη και από διαφήμιση γνωστού. Ναι, φυσικά μην πω καλέ. Ξέρουμε ποιανού. Από αυτού να πούμε. 1-0.
Έτσι να ξεκινάμε. Θα μας φυλάζουν. Ναι, παιδί μου, αυτό είναι το λόγο. Επειδή άμα δεν ακούσουμε τα στυλίκια μας, πώς θα γίνει, ρε παιδί μου, πώς θα πάρουμε τα μπουσικά μας. Για μια χρονιά που ξεκινάει δυναμικότατα και θα είναι η καλύτερη μας χρονιά. Το νιώθουμε. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Είμαστε σίγουροι. Γιατί ούτως ή άλλως, τι άλλο κακό να σε βρει όταν ξυπνάς από τις 5 το πρωί. Δεν έχεις μεγάλη προοπτική κακού. Όχι, τι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να φανταστώ. Να βρες μου, δηλαδή. Αν μπορεί κάποιος να με. Δηλαδή, τι σου με, να κάνει μια. Ναι. Στάση εργασίας ΟΑΣ διαρκείας πάλι που το ζήσαμε κι αυτό. Θα έρθει, κάτσε ρε. Δύο είναι αύριο, θα πει κανένα. Σαν πολύ δεν. Για να κάνουμε, για να κάνουμε. Δώσε εσύ τέτοια. Δώσε ιδέες. Άλλο. Και νομίζω ότι αυτό μας μένει. Τελειώσαμε, κύριε, τελειώσαμε. Άμα ξυπνάς τόσο πρωί, δεν μαζάς τίποτα. Είσαι γενναίος, είσαι φοβερός. Να ξυπνάς στις 5 και να μην έχει λεωφορεία. Έτσι. Καλή χρονιά. Έτσι, τον αρρωστήσουμε λίγο τον κόσμο, να το αλλάξουμε μετά, ρε παιδί. Σοφρένεια θα τους πιάσω. Μ' αρέσει αυτό το πιτάκι. Τρελαίνομαι. Σήμερα λοιπόν 2 του Γενάρη, ναι. Που μαζί με τους εορτάζοντες. Γιορτάζουν και τα υπόλοιπα των φαγητών. Δώσαμε. Οι Σιλβέστροι γιορτάζουν σήμερα και οι Σεραφίμιδες. Ποιος έχει γενέθλια. Αυτό ψάχνω να βρω λοιπόν. Α, νόμιζα ήξερες και θα μου έλεγες. Ναι. Ο Γόνι Κιταράς, 1787, Έλληνας αγωνιστής. Ναι. Ο Μωάμεθο Τέταρτος, 1642. Ναι. Ο Τζιμ Λόντος, 1897, Έλληνας παλαιστής, ναι. Φρύλος. Ο Ισαάκ Ασίμοφ, το 1920. Ωραία. Τα βάζαμε μικρή. Ο Ευγένιος Παθάρης, το 1924. Ναι. Ο Αγάθωνας έχει, το 1955. Ναι, σκέτο. Αυτά και η Αθανασία Τσουμελέκα, 1982. Α. Ζωάρα για την Αθανασία, πήρε εκείνο το μετάλλιο μια χαρά μετά. Φτιάχνουν τη ζωή τους. Να σου πω όμως κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν έναν αγώνα για χρόνια. Και μετά κάνουν μια διάκριση. Η οποία δεν είναι και μικρή. Όχι, παιδί μου, από το πουθενά. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Αλλά μετά φτιάχνει η ζωή τους. Βέβαια. Ποιος θυμάται, μωρέ, κιόλας τώρα. Ότι είναι πλάκι σαν όλοι. Βγήκε η Δεβετζή. Ναι, όχι. Η Αθανασία Τσουμελέκα δεν είναι πλάκι. Μια χαρά. Ναι, δεν τη θυμάμαι. Είχε. Βέβαια μετά από χρόνια το εφετείο την είχε κρίνει αθώ. Το 2014. Το 2009 είχε νεπλάκησε σε τέτοια κατάσταση. Το 2014 από το εφετείο όμως την αθώωσε. Πήγε The Veggie, την 400 Φανή Χαλκιά. Ναι. Κώστα Κεντέρη. Ναι, βεβαίως. Ποιος να πρωτοθυμηθείς. Όλοι πάλι, όλοι περάσαν από ένα. Από αυτό. Ναι. Όλοι γίνανε αξιωματικοί, πήρανε κρατικά χρήματα. Ποιος θα θυμάται, μωρέ, τώρα όλα αυτά. Αφητισμός, περήφανη χώρα. Ας και μόνο αυτοί που δοξάζουν τη χώρα. Εμείς που ξυπνάμε το πρωί δεν δοξάζουμε τη χώρα. Όχι, εμείς τι είμαστε. Εμείς τι είμαστε, τα πίνα χαμομηλάκια. Όταν τα λέω εγώ. Σημαντικά γεγονότα στις 2 του Γενάρη, τώρα μετά από τέτοια. Μετά από πρωτοχρονιά, τι σημαντικό, δηλαδή. Όχι. Πρέπει να γίνει κάτι. Όχι, τι είναι, κανένας δεν ασχολήθηκε. Το βασίλειο της Ελλάδας, λέει, το 1910, ναι. Καθόρισε την Κυριακή ως ημέρα αργίας, στις 2 του Γενάρη. Μπράβο. Ποιος ήταν ο Όθωνας, είχαμε τότε. Το πότε, 1910, όχι, δεν είχαμε Όθωνα. Βασιλέα Γεωργίου. Δεν ξέρω, κάτσε να δω. Εσείς που είστε των Ανατολικών και έχετε Βασιλίζους, όλες Βασιλέως Γεωργίου, έχετε όλες Βασιλίσεις εκεί, Βασιλέως Ηρακλείου. Εμείς τα δυτικά. Βασιλέως Ηρακλείου στο χέρι. Εντάξει, Ανατολικά είναι για μας. Εμείς τα δυτικά δεν έχουμε ούτε ένα βασιλέα κάτι. Είχατε Βασιλίση Σοφίας, εδώ στο κέντρο πάλι, πρίγκιπος Νικολάου, όλες αυτές τις οδούς. Ναι, όχι, στα δυτικά, είμαστε. Στα δυτικά δεν είχαμε τίποτα, παιδί μου. Μόνο Λαμπράκι και Παπανδρέου. Τίποτα άλλο, σε παρακαλώ, μόνο αγωνιστάς είχαμε. Ποιος την καθιέρωσε, όποιος και να την καθιέρωσε. Τον ευχαριστούμε που έβαλε και αυτή την Κυριακούλα, διότι αλλιώς θα ξυπνούσαμε τις 5 το πρωί και θα είχαμε και εκπομπούλα. Ναι, μέχρι το 1913 ήταν ο Βασιλιάς Γεώργιος. Είδες που το ήξερα. Ο Βασιλιάς Γεώργιος δεν ήταν αυτός που δολοφονήθηκε. Είναι αυτό που το σκοτώσα στη γειτονιά μου. Ναι, στη γειτονιά. Εκεί το βάγατε στα Ανατολικά. Ναι. Τέτοιοι είστε. Εκεί που είναι τώρα και το άγαλμα της Βασίλισσας Όλγας. Ναι. Δωρεά του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Λέει και ο Μασλαμάς που λέει ότι Βασιλέας Γεώργιος είναι ένα κούτσικο αγαλματάκι, Βασίλης Όλγα τεράστιο. Εννοείται. Αυτή τον έφαγε. Συμπεράσματα.
2-31-02-87-38 τηλέφωνα επικοινωνίας. FM κενό. Μηνυματάκι στο, και αποστολή στο 54526. Με τον καιρό να έχει το κρυουλάκι του οριακά εκεί στο μηδέν, να παλατζάρει λίγο πάνω λίγο κάτω. Βέβαια θα ανέβει η θερμοκρασία το μεσημεράκι σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω τι είχε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στο χωριό χιόνισε πάντως. Όχι, εδώ δεν χιόνισε, δεν χιόνισε. Είχε το κρύο του. Το είχε το κρύο του. Βέβαια είχε το... τις ημέρες, είχε ήλιο. Είχε ήλιο, οπότε σε παραπλανούσε. Έτσι. Και όταν ήσουν στον ήλιο ήταν συμπαθητικά. Συμπαθητικούλια, έβγαινες και μια βολτίτσα έτσι λίγο, ναι, να όχι, το δεν... κάνεις. Ειδικά αν δεν φυσούσε. Αυτό λίγο το την πατήσαμε. Με το να μην φυσά και να μην έχει υγρασία. Μέχρι και τους 9 θα φτάσει το... Ωραία, ζέστη. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι με λιακάδα. Το μεσημεράκι θερμοκρασία και γενικά όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα με αύριο. Καλέ, την Τετάρτη δείχνει χιονόνερο. Από Τετάρτη. Όλη την εβδομάδα. Από Τετάρτη έρχονται χιόνια. Την Παρασκευή χιόνια. Στον καμπαναριό. Τώρα που θα, αυτοί που θα πέσουν για το σταυρό. Τα φώτα. Όχι, έχουμε τα φώτα. Με τα χιόνια. Ωρε, μάνα μου, τα φώτα θα είμαστε τα τρίκαλα εμείς. Αλλά να βουτήξουμε εκεί στο Λιθέο. Λιθέο δεν λέγεται ο ποταμό. Στον Τρικάλο. Πώ το λένε, πώ το λένε. Α, πάμε να βουτήξουμε. Καλέ, να προσέχετε. Όχι, ρε, να το πιάσουμε. Μπάμε με το αλήτη κόμπαρι. Που λέει την Παρασκευή. Ξέρεις τι λες, στη Θεσσαλονίκη θα έχει. Μείον 4 και χιόνια. Και θα είναι. Θα νιώθει σαν να είναι μείον 12. Παναγία και Χριστέ. Τι λες τώρα. Στα Τρίκαλα, τι καιρό θα έχει, κάτσε να δούμε. 170 βαθμούς κάτω το 0 θα έχει. Πού πω, ρε, πού πάμε. Είσαι σίγουρος ότι θες να πας στα Τρίκαλα. Καλά, δεν ξέρω, δεν το βλέπω τώρα και... Θα κάτσε το ξανασυζητήσουμε. Να κάνετε. Έτσι πως έχουν τα πράγματα. Έκτακτο συμβούλιο. Ναι. Όχι, δεν μασάμε, εντάξει. Παρασκευή θα είστε. Κλείνουν οι δρόμοι. Δεν κλείνουν οι δρόμοι, ρε. Υπάρχει πολιτική προστασία σε καμία περίπτωση. Τίποτα άλλο, χιονόπτωση και στα Τρίκαλα. Δηλαδή τώρα βρήκες να χιονίσεις όταν θα έχει αργία. Ναι. Να αποκλειστούμε, να μην έρθουμε, να μην κάνουμε εκπομπή, να μην αυτό. Όχι, τίποτα. Να μην γλιτώσουμε. Δεν είμαστε σχολείο. Θα έρθουμε. Θα έρθουμε, ό,τι και να συμβεί, ε. Αχαχαχαχαχα. Αυτή είναι η μοίρα μας, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα το 2002 του Γενάρη, για να δεις πώς έφερε το Millennium καταιγιστικές εξελίξεις για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εγκαινιάζεται το Μέγαρο Μουσικής. Α, τι ωραία. Βέβαια, πάλι εκεί στα ανατολικά και κοντά που φάγανε το Βασιλιά. Εντάξει, πιο όλα πέρα. Εντάξει, μωρέ, κοντά είναι, κοντά είναι. Εκεί έκανε στάση, δεν πήγαινε να πιει νερό, κάτι τέτοια εκεί πιο πάνω, μωρέ. Στάση Γεωργίου. Ναι. Στα πω εγώ τώρα την ιστορία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, γιατί λέτε εσείς. Πιο πάνω, μωρέ, ακριβώς το Μέγαρο. Δεν λέγεται στάση Γεωργίου. Γιατί λέγεται στάση Γεωργίου. Στάση Γεωργίου του Βασιλέως. Γιατί σταματούσε και έκανε κάτι. Εκεί τα άλογα του τα πότιζε αυτός ο ίδιος. Έπινε νερό, ξαπόστενε και συνέχιζε, ας πούμε, τον περίπατό του. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Και μετά ήρθε λίγο παραπέρα και τον φάγανε. Πού τον φάγανε, σε ποιο σημείο? Εκεί που ξεκινάει Βασιλέως Γεωργίου. Μόνο εκεί που τελειώνει Βασιλέως Γεωργίου. Και αρχίζει. Η Όλγας. Η Όλγας. Α, εκεί στο μετέχμιο. Ναι. Βασιλέως Γεωργίου με Αγίας Τριάδος. Μάλιστα. Στο ύψος του Μακεδονία Παλάς. Πες το έτσι. Ναι. Το έτσι. Δεν τα ξέρω, μωρέ. Τώρα έχω να τα επισκεφτώ σε ένα μέρος. Θα σε πάω βόλτα. Πας ιστορική βόλτα. Ανατολικά. Στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να μαθαίνουμε μερικά πραγματάκια. Γιατί και το 2017 θα μας βρει με άπειρη γνώση. Μη τι άλλο. Βέβαια. Και με συμμόρφωση πάνω απ' όλα. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Καλή χρονιά, βρε, καλή χρονιά. Παιδιά, το βάζω. Βάλε τώρα, κάτι άλλο. Βάλε, το βάζω για να μην τη λέω εγώ την καλή χρονιά. Να το λέω και να ησυχάζω. Μα δεν σ' αρέσει, ναι. Θα μπορούσα να το κάνουμε μίξ αυτό με το άλλο, με τους Πατρινί. Να, τα κάνω όλα μετά τις δύο. Καλή χρονιά. Στην Πάτρα μπορεί έτσι να τη γιορτάζουν. Γιατί στην Πάτρα μπορεί να τα ξεκινάνε από τώρα τα καρναβάλια. Τα οποία φέτος πέφτουν πιο κοντά. Α, τι ωραία. Ναι, 16 του Φλεβάρι έχουμε. Τσικνοπέμπτη. Ναι, ωραία. Οπότε τι, 1,5 μηνάκι είναι, τι 16 είναι. Αυτά. Τέτοια, κάτσε, τις πούμε τις αργίες, καλέ, δεν μας είπες. Περίμενε, πάμε στο διάλειμμα και έχω να σας πω. Τις συζητάμε 2 χρόνια τις αργίες. Πότε θα έρθουν αυτές οι αργίες του 2017. Τις μαζέψαμε όμως. Τις μαζέψαμε, ήρθε επιτέλους. Γιατί μας κράξα μας, λένε αυτό το θέμα, το λέτε.
Ναι. Τη Δευτέρα όταν επιστρέφετε. Και εμείς το έχουμε. Το κρατήσαμε, εδώ το είχαμε, εδώ το είχαμε. Για να μάθουμε πότε έχουμε τις αργίες. Και για πιθανές αργίες. Προγνωστικά και έτσι στοιχεία. Θα δώσουμε κάνουμε προγνωστικά για αργία στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί είναι το αγαπημένο μου θέμα η Βασίλισσα. Μάλιστα. Σήμερα έχουμε έτσι μια βασιλική. Ναι, έτσι. Το λόγο επειδή είναι για πρίγκιπες, για αρχόντους να πούμε, δεν είναι για λινάτσες. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφομαι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή το πρώτο της χρονιάς. Ωραία, η Βασίλισσα, γιατί δεν φέρνει τα χράτς γρούτς, χράτς γρούτς. Μια σου πω κάτι ήρθε, ότι ήταν αρθεί. Γούρι, γούρι, γούρι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή είναι ο Λίμπερο 107,4. Σας υποδέχεται στη νέα χρονιά, στο 2017. Χωρίς τσίμπλα στο ματάκι. Όχι τώρα, είμαστε. Με ξεκάθαρο βλέμμα. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς την χρονιά. Αχ, τι κάνεις. Δεν θα μας πεις εσύ για την Γεωργίου, ρε, είναι βρισιά. Εντάξει, ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω τώρα και τη στάση Γεωργίου. Κάπου σταματούσε ο βασιλιάς να πει ρο και... Ρε, δεν περνάτε, ρε, δεν περνάτε μετά τη Χάνς. Να μας πείτε για τα αντελοχώραφά μας, να πούμε... Η επανάσταση των Ανατολικών. Ωραία, ακούω πρωί-πρωί. Μα πει τώρα εμά του Αυροπολίτε που έπαινε νερό βασιλιά. Έτσι. Πέστα. Α σε βρε τώρα, βρε. Κόφτηνα. Κόφτηνα. Μην τολμήσει. Θα φύγω έτσι και την κόψει. Που έχει μερικέ εβδομάδε που πίνετε ένα καφέ τη προκοπή εκεί στα δυτικά. Άνοιξαν εκεί 2-3 κάθε ποτεία. Πολύ καλή χρονιά μας ευχήθηκες. Να είσαι καλά με τον καλό το λόγο. Είπα καλημέρα, καλή χρονιά και μετά. Καλά του κάνεις. Τέτοια θέλει. Α, συμμαχία τώρα εδώ. Δεν πιστεύω να σας κάνω ποδαρικό. Όχι καλέ. Μας πρόλαβαν. Μας πρόλαβε τυχώς. Πώς φυλάξεις. Στοματικό. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη γιατί είναι αστική μου επίδραση. Γλωσσικό μας έκανες. Γλωσσικό. Ναι. Αποσβολωμένη. Το στοματικό δεν τ' άκουσε. Κορίτσι μου, τι έχεις περάσει κι εσύ στη ζωή σου. Πληρώνω τα λάθη μου. Έτσι, ας πρόσεχες. Λοιπόν, αυτό γιατί γιατί μας κλείνεις. Φτάνω σιγά σιγά στην πλειά. Πού φτάνεις να ακούσουμε. Πού, πες πού, μίλα. Θα μιλάς! Γιατί να πω, πού φτάνεις! Να πω, να, έχω πάρει καφέδες, έχω πάρει φαγητά. Σε ποιο μέρος της γης φτάνεις! Γιατί εκεί στη Σταυρούπολη. Έτσι. Δεν έχει τίποτα. Θα σέβεσαι. Πάμε, σε κόβω. Κόφτη να. Δεν σου φέρνει τα περάκι, Μαρία. Την έκλεισα. Καλά, δεν τη φέρνει. Δεν τη πηγαίνει τα περάκι. Όχι. Τέτοιο είσαι. Έτσι έπρεπε. Έτσι σε έμαθα εγώ. Άκου και να πάρει να μου κράξει μου που Παναγιά και Χριστέ. Τι ωραία, καλέ. Χάρηκες εσύ τώρα. Μη παίρνετε τηλέφωνο στο 231-0287 και 38. Να δεις που το έχεις στις ταχείες κλήσεις, είμαι σίγουρη. Άμεση επέμβαση. Αναφερθήκατε στις οδούς των... Ναι, αλλά να σου πω κάτι, την Πέμπτη που σηκώθηκε και ήρθε, δεν λες τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Αγία είναι αυτό το κορίτσι. Δεν είπα τίποτα, το έκανα μούχτη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη, δεύτερη ώρα του λόγου επειδή με την Mondalumin. Συντροφιά, ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες, τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 23 10 600 722 και στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Καλημέρα και στην γραμμούλα. Καλημέρα σας. Γεια σου κούλα μου. Έρα κούλα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Αχ, να είμαστε υγεία. Καλά κούλα. Υγεία. Υγεία ό,τι επιθυμείτε. Έτσι. Επιθυμούμε πολλά πράγματα. Τώρα μην τεναρδιάσουμε. Δεν μου λες. Ναι. Η κοπέλα, ναι. Την ξέρουμε, είναι η κοπέλα σου. Όχι, την ξέρουμε απλά. Την ξέρουμε. Την ξέρουμε απλά. Ποια
Ποια είναι? Είναι η φίλη μας η Μαρία που έρχεται κατά καιρού στο στούντιο εδώ πέρα και μας συντροφεύει. Α, η Μαρία. Μία από τις πολλές. Μαράκι, και εγώ όταν έρχομαι σε Θεσσαλονίκη μένω δυτικά. Λόγια για τα δυτικά. Πες τα κούλα μου. Έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Πες τα. Και ανατολικά έρχονται δυτικά για να φάνε. Πες τα ρε κούλα, πες τα ρε κούλα. Να φάνε, να φάνε, να πιούνε, να... Όσο για καφέ, να δε, παστοθούνε! Έχω και δικά μου άτομα που έχουν τις ψυσταριές. Όσο για καφέ, δες, έχουν τους καλύτερους. Okay. Έτσι, στείλε 2-3 παπάκια. Όλοι. Να σου πω, θέλω προστασία γιατί κινδυνεύω. Θα στείλεις 2-3 παπάκια, 2-3 δικά βαλάκια. Γιατί βάλω με, ανησυχώ. Ανατολικά και ανατολικά. Ναι. Θες τα καημένα τα παιδιά. Δεν βρήκατε τίποτα. Delivery δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα. Μείνανε νηστικά μέχρι τις 4 εκεί και κάνανε εκπομπή. Έτσι. Αφού είστε μάγκες, γιατί δεν πήρατε τίποτα στα παιδιά, ρε. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν απευθύνθηκε. Κούλα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν απευθύνθηκαν σε εμάς. Εγώ είμαι υπεύθυνη σύντησης γενικότερα. Όχι, πουλάκι μου, όχι. Να στείλουν ένα μήνυμα, να πάρουν ένα τηλέφωνο. Τα έχουν τα τηλέφωνά μας. Ακούνε. Ποιοι ήταν και λένε ότι ανατολικά και κουβαλάνε φαγητά και καφέδες, ναι. Και τα πάνε εκεί που γουστάρουνε, να ακούνε και λίγο λίπερο κι άλλες ώρες. Έτσι. Εμείς πάντως βρήκαμε χτες και φάγαμε ανατολικά. Ποιοι ψάχνανε, δεν κατάλαβα. Άκου κούκλα μου, η κουλάρα, έτσι. Είναι κυρίου πρόσωπο στο λίπερο. Ναι, σύμβολο, το τέμ. Μετά το διευθυντή και το Μάνο και τις υπόλοιπες ομάδες είμαι εγώ. Και το Χριστόφορο. Και το υποδιευθυντή. Έτσι. Και το Χριστόφορο, μην ξεχνάμε. Έχω το OK του Ζαγόρα να λέω ό,τι γουστάρω. Έτσι. Λοιπόν, λίγα λόγια για τα δυτικά. Ναι. Γιατί θα γίνει χαμός. Έτσι θα θέλω μάχη με το 17. Όχι γλυκίτες και τέτοια τσαμπουκάδες. Έχουμε λαδόκολες, βαγαζιά, έχουμε ωραίες συσταριές, έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε και το περιφερειακό. Αυτό που το πας. Πάμε και έξω. Τώρα μας κάνουν και γέφυρα πάνω από τη γέφυρα. Πού τα έχετε δει αυτά, ρε? Στο Σαν Φραντζίσκο τα έχετε δει, να πούμε. Πού τα έχετε δει, στα Σικάγα? Σε παρακαλώ. Εδώ. Το μετρό πότε θα ξεκινήσει, από πού ξεκινάει? Έτσι, εδώ θα γίνει ο τάφος σας. Να τα λέμε αυτά. Γεια σου Μαρία, αλλά φέρε και κανένα φαΐ. Έτσι. Καημένο το κορίτσι, πάει μετανάστρια να δουλέψει. Μιλάς. Να σε καλά κούλα μου, σε φιλούμε. Μετανάστρια. Έτσι. Καλή δουλειά, δεν ξέρω. Έγινε, σε φιλούμε. Τα λέω τα χρόνια μου πολλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Για υγεία, ό,τι επιθυμεί ο καθένας για τον εαυτό του. Και τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε. Τσάω. Εγώ εδώ είμαι σε επιφυλακή. Έτσι. Προσέξτε καλά, αν ακούσω κάτι θα παρέμβω. Τσάω. Αχ, τι ωραία αισθάνθηκα τώρα. Αχ, σώθηκα, γιατί πριν δεν μπορούσα λίγο το. Τα μάζεψα. Ναι, όταν είστε και δύο μαζί, δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω με δύο γυναίκες. Με μία σας παίζω στα δάχτυλα, αλλά δύο δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτόν τον αριθμό της ισχύς. Θα τα καταφέρω όμως, θα προπονηθώ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Ξυπνάω από το πρωί για να αποκτήσω τα skills, για να αποκτήσω δεξιότητες. 2-31-02-87-38 τηλέφωνο επικοινωνία FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Δεν τελειώσαν οι γιορτές, μπορεί βέβαια με τον ερχομό της και την έλευση και τη διέλευση της πρωτοχρονιάς να αρχίσουμε να βιώνουμε μια αντίστροφη μέτρηση. Βέβαια εντάξει, αν είσαι σχολεία, ιστορίες τέτοια, μια χαρά, έχεις ακόμα μια βδομαδούλα. Παρ' όλα αυτά και εγώ όταν ήμουν σχολείο, ναι. Όταν πέρασε το χρονιά, λέω πάει, τελείωσε. Ναι, είχες ακόμα μια εβδομάδα και λες, τελείωσε μωρέ, τι, μια εβδομάδα μας έμεινε. Τι είναι μια εβδομάδα? Τίποτα δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι πολύ, είναι πολύ καλύτερη. Ναι. Φέτος τα φώτα είναι πολύ καλύτερα από την πρωτοχρονιά. Καθότι θα μας φτιάξουν. Σάββατο, τριμπεράκι, δυνατότατο. Λοιπόν. Παρασκευή θα βουτήξουμε για το Σταύρο. Βέβαια, λέγοντας, ας πούμε, αυτό για οι αργίες του 2017 και το καθεξής.
Ούτως ή άλλως η αργία των φώτων νομίζω πηγαίνει πάντα με την προηγούμενη χρονιά. Γιατί την υπολογίζουμε συνολικά σαν... Όχι, είναι η πρώτη επίσημη αργία της νέας χρονιάς. Ναι, μεν, αλλά ήδη εμείς την έχουμε υπολογίσει από την προηγούμενη χρονιά, γιατί το παίρνουμε συνολικά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ως πακέτο Χριστουγέννων. Οπότε την έχουμε υπολογίσει με τα Χριστούγεννα του 2017, θα υπολογίσουμε ας πούμε και την, άρα η πρώτη τα φώτα του 2018. Είναι καθαρά Δευτέρα. Εντάξει, όχι, βάζουμε και αυτή, ναι. Έχουμε τώρα το τριήμερο. Λοιπόν, ναι, φεύγουμε. Λοιπόν, κάνουμε το τριήμερο μας. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι, Παρασκευή, ναι. 6 Ιανουαρίου, η πρώτη μας αργία για το 2017. Ωραία, ωραία. Κάτι μας κάθεται έτσι. Ωραία, αυτό κάνουμε. Μια χαρά. Δεύτερο τριήμερο. Δεύτερο τριήμερο. Καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα. Πότε 27 πέφτει. 27 Φεβρουαρίου. Ενάμιση. Κοντά. Κοντά είναι, λες. Ναι. Ε. Είναι ωραία, εντάξει, δηλαδή την παλεύουμε. 1,5 μήνα. Ναι. Εντάξει, άντε καλά, άντε καλά. Άντε επόμενη καλά, αργία, ναι, η οποία χάνεται. Μην μου λες τέτοια. Είναι 25 Μαρτίου, που είναι Σάββατο. Μαχαιριά στην καρδιά. Σοβαρά μιλάς. Κοντζαμπάν Ευαγγελισμό Σάββατο. Τι είμαστε να πούμε. Τίποτα. Μετά. Σάββατο 25. Πω, πλήγμα, δεν λες τίποτα τώρα, εντάξει. Ματσάκισε. Ματσάκισε, μας γονάτισε. Μετά όμως, πάμε Πάσχα. Απρίλιο. Απρίλιο, καλά. 16 Απριλίου είναι η Κυριακή του Πάσχα. Ναι, από τις 25, δηλαδή φεύγουμε τώρα από τις 25. 27. Οπότε, 27 του Φλεβάρι. Ξανακάθεσε στην ουσία, μεγάλη Παρασκευή. Δύο μήνες μετά, ε. Ναι. Πω, καλά, μεγάλη Παρασκευή. Είναι 14 Απριλίου. Καμία ελπίδα δεν υπάρχει. Ναι, αλλά εκεί σκέψου, κάθεσε. Μεγάλη Παρασκευή, 14. Ναι. Σάββατο, τετραήμερο είναι, τετραήμερο. Και Δευτέρα 17 Απριλίου. Εντάξει, αλλά θα έχουν περάσει δύο μήνες από την καθαρά Δευτέρα. Δυόμιση. Κάντο χειρότερο, κάντο χειρότερο. Επόμενη αργία. Κατά πω το 2017 θα είναι το χειρότερο τέτοιο να πούμε, ναι. Δίπλα τι. Εργατική Πρωτομαγιά. Πότε. Δευτέρα 1 Μαΐου. Yeah baby. Γιατί δεν είναι αργία, είναι απεργία. Εννοείται. Κάτι γίνεται εκεί, κάτι γίνεται. Σε 15 μερούλες δηλαδή, πάνω από αυτό που θα κάνουμε, δεν θα συνηθίζουμε. Τσακ, κάθεσε, ναι. Θα πάμε να ανοίξουμε τα beach bar στη Χαλκιδική μετά την πορεία. Ναι. Να πιούμε τα μοχίτα μας, να αγωνιστούμε στη θάλασσα. Ναι, 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 ναι. Ωραία, ωραία. Κάτι γίνεται εκεί, κάτι γίνεται με εμάς, κάτι πολύ χάει. Ένα μήνα μετά. Επόμενο τρίμηνο. Ναι, 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 ναι. Στις 5 Ιουνίου. Ναι. Του Αγίου Πνεύματος. Το οποίο το καθόμαστε εδώ, νομίζω, στα ράδια, γιατί είμαστε του πνευματικού. Ναι. Βέβαια, κάθε χρόνο καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ότι όλα αυτά μπορεί να ανατραπούνε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. Καλά, εντάξει, εννοείται. Δεν είναι αργίες και τέτοια, δεν υφίσταται. Πρέπει να δουλέψουμε, να παράγουμε. Μιας και έχουμε τόσο αυθονία στη χώρα μας και πρέπει κάπου και να καταναλώσουμε. Γι' αυτό ανοίγουν και τα μαγαζιά και Δευτέρες και Κυριακές και μέσα σε αργίες. Γιατί κάπου πρέπει να διοχετευτεί το χρήμα και η ανάπτυξη. Και το καθεξής να δουλέψουμε και μέσα σε αργίες για να παράγουμε. Για να τα μαγαζιά. Ναι, ναι, είναι. Εντάξει, αφού κάθονται τώρα σήμερα, κάθονται μερικοί, όχι. Όλοι. Αυτό είναι 5 του Ιούνιου. Ναι. Καλά μας πάει δηλαδή από τον Απρίλιο. Μας πάει τρένο. Μας πάει μια χαρά να πούμε. Όλα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αγωνιστικές. Μετά όμως τα καθιερωμένα. Μετά, μετά 15 Αυγούστου. Άσταν, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να... Τρίτη όμως φίλε. Δηλαδή... Αν δεν έχεις άδεια, ναι, θα κάτσεις Σαββατοκύριακο. Θα δεις να δουλέψεις Δευτέρα. Έλα, ντροπή, ντροπή. Τρίτη θα κάτσεις. Oh. Δηλαδή είναι αυτό το ωραίο που σου αρέσει εσένα, που τη θες την αργία μεσοβδόματα. Δεν ναι, είναι τι θέλω, σπίτι. Αλλά τώρα σου ξέρω τι γίνεται. Τώρα τι μας βάζει να ταξιδεύουμε στο καλοκαίρι, γιατί εγώ παίρνω συνήθως 15 Αύγουστο. Παίρνω μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά. Ναι. Οπότε... Για να ξεκινάμε με τη νέα σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τι χάνω αυτό, βλάκας. Άρα θα την πάρεις πιο πριν. Θα πάρω δύο εβδομάδες πριν. Και θα ζητήσεις μία με 15. Μία με 14. Μία με 14. Και θα πάρεις και το 15. Άρα σιγήλα και θα έρθω Τετάρτη. Ναι. Ωρε φίλε, θα ζήσουμε ζωή. Γιατί Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μετά ξανά Σαββατοκύριακο. Τι λες με. Δήλωσε την από τώρα την άδεια. Πάρε χρήσα το τηλέφωνο. Τίποτα, ναι, κανονικά από τώρα. Ναι, γιατί... Και πες, εγώ θέλω άδεια μία με 14. Το πιο δύσκολο μου μια ζωή ήταν να δηλώσω την άδεια μου, γιατί ποτέ δεν ήξερα πότε θα πάω διακοπές και τι θα κάνω στη ζωή μου. Μία με 14. Μία με 14. Αλλιώς θα ζητήσεις 16 με τέλος. 16, όχι μωρέ, δεν πας τότε. Θα πάρεις και το 15 και θα ρίξεις να δουλέψεις. Έλα μωρέ, δεν πας. Έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν πας κουλά. Θα σου πω. Πας, βέβαια όχι, πας μια εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο ή μια εβδομάδα μετά. Κάπως έτσι, να πας και λίγο στο μπούγιο ρε παιδί μου, να κάνεις λίγο σουσού. Σιγά μωρέ πια. Και μετά να έτσι να το βιώσεις. Πέρυσι πήρα πριν το 15 Αύγουστο. Μετά.
Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι εσύ πότε πήγα εγώ διακοπές. Ναι, γιατί εγώ πήρα, εγώ είπα την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και με το που γύρισα εγώ έφυγες εσύ. Θυμάμαι μόνο ότι 13 παίξαμε αμοργό αυτό. Ναι. Και μετά γυρίσαμε όμως. Ναι. Λογικό είναι. Τέλος πάντων, φαντάζομαι δηλαδή τώρα από τώρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε τον προγραμματισμό μας. Έχουμε όμως 15 Αύγουστο, τέλος πάντων Τρίτη. Θα πάρουμε μέχρι τις 14 θα κολλήσουμε και την τέτοια. Πού μου φτιάξες εδώ τώρα το καλοκαίρι. Τέλος. Γι' αυτό λέμε κυρίες και κύριοι τον προγραμματισμό των Αριών, τόσο ώστε να το ξέρετε από τώρα. Να είστε πονηρεμένοι, αυτά αξίζουν να προγραμματίζονται. Τώρα. Δεν είναι αστεία πράγματα. Σεπτέμβριο δεν έχουμε κάτι. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε μια αργία στα γενέθλιά σου. Ναι, το δέχομαι. Άρα, θα ζητήσουμε αργία 13 Σεπτεμβρίου. Ή να βάλουμε μια αργία, ρε παιδί μου, την έναρξη του πρωταθλήματος. Η έναρξη του πρωταθλήματος είναι συνήθως γύρω στις 20 Αυγούστου. Συνήθως δεν ξέρουμε πότε, δεν ξέρουμε και πότε είναι. Θα παίξουμε αύριο την πρώτη αγωνιστική. Σωστό και αυτό. Είναι αργία αύριο, ρε παιδί μου, για όλο τον κόσμο. Ναι. Είναι και αυτό ένα θεματάκι. Πάμε Οκτώβριο. Ναι. Έχουμε ντόπια αργία. Ντόπια αργία τον Οκτώβριο. 26 βεβαίως. Πότε πέφτει, πριν μου πει κανένα Σαββατοκύριακο τώρα και. 26 Οκτωβρίου πέφτει Πέμπτη. Πέμπτη. Άρα 28! Σάββατο. Πάρε, ναι, αλλά έχεις αυτό ότι. Τι αυτό, μωρέ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τι αυτό, μωρέ. Αργία. Θα κάνεις το live σου που κάνεις το Οκτωβρίου την Τετάρτη. Ναι, ναι. Πέμπτη θα έχουμε αργία. Ναι, ύπνο. Ωραία, ναι. Παρασκευή θα έρθει. Κλείσαμε και live από τώρα. Ένα διαωράκι, ναι, 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 παιδί μου, έτσι ούτε που θα το καταλάβεις. Ναι, αυτό παρακαλώ από όλο τον κόσμο, ναι. Σαββατοκύριακο. Θα είναι η αργία μέσα. Ναι. Θα έχεις εδώ πέρα Προέδρους Δημοκρατίας, Πρωθυπουργούς, Ναι, αλλά χάνουμε την 28η. Δεν πειράζει. Θα έχεις Αθηναίους εδώ που θα έχουν έρθει, γιατί είσαι ερωτική πόλη, όλα αυτά. Να φάνε, να κάνουν τα παρεδώσε τους. Βέβαια όμως υπάρχει ένα ερωτηματικό, διότι φέτος δεν το καταλάβαμε, το βιώσαμε. Και είναι η ημερομηνία της 30ης του Οκτώβρη που έχει θεσπιστεί από φέτος ως ημέρα μνήμης, ημέρα εορτασμού της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, της πόλης μας, από τους Ναζί. Να τα λέμε και αυτά από τους Γερμανούς. Ναι. Ήτανε φέτος Κυριακή. Και δεν την είχαμε. Τώρα... Φαντάζομαι του χρόνου θα είναι μια αργία. Δεν λέει. 28 είναι Σάββατο. 29 Δευτέρα. Λες. Θα είναι local αργία, όπως και του Δημήτρη. Λες να την. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Δεν πες το Γιάννη, Πότε έχουμε δημοτικές εκλογές. Τώρα. Δεν έχουμε τώρα τον Οκτώβριο. Αργούνε το 19. Τι λες καλέ, τόσο πολύ. Πενταετία γίνανε πλέον. Πα, τι είναι. Στρατός, εμφ. Πενταετία είναι. Είναι σαν τις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Εντάξει. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί μου, γιατί όποιο μας έλεγε ότι θα τη γιορτάσουμε θα έβγαινε κιόλα. Ναι. Την αργία. Θα μιλήσω με τον Δήμαρχο να μάθω τι. Αλλά με ένα ερωτηματικό ότι ενδεχομένως να μπορεί να ζήσουμε μια μίνι ζωάρα, εφόσον και η 30η καθιερωθεί ως αργία και δεν την εργαστούμε. Και μάλιστα μια χαρά. Τι λένε, θα ακούει κανένας αυτό, λένε για τα καλοκαίρια, για τον Οκτώβριο, με την μπακαλάρε. Και τα επόμενα Χριστούγεννα. Είναι Δευτέρα, φίλε μου. Ωραία! Γιατί θα καθίσεις Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Και μετά θα ξανακαθίσεις και την πρωτοχρονιά. Παιδί μου και Δευτέρα. Σάββατο. 20 κάτσε. Και μετά Τρίτη 26. Ναι! Άρχοντας. Δεν κρατιέμαι να αρθούν του χρόνου τα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα του 2017. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2018 και με νέο καλώδιο ελπίζω. Αρφωτίζει ο Άγιος Βασίλης να μας φέρει. Μια πολύ καλή λύση εδώ. Και μετά η επόμενη πρωτοχρονιά του 18 θα είναι και αυτή η Δευτέρα. Άντε ρε, βουλιού καζουάρ θα κάνεις, θα έρθεις Δευτέρα, δηλαδή καταλαβαίνεις τι... Να σου πω όμως τι έχει γίνει. Τι ωραία. Για μέρα. Ναι, αλλά μετά τα φώτα... Κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα την έχουμε κάνει. Σε χάλασε. Ναι, αλλά μετά τα φώτα θα είναι Σάββατο και το καθεξής. Για δες και τους αργείς του 19. Δηλαδή το χρόνο, κάτσε όμως, εφιάλτης. Του χρόνου, το 18, η πρωτοχρονιά. Είναι Δευτέρα. Δευτέρα. Καλημέρα. Τρίτη. Καλή εβδομάδα. Καλή χρονιά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Τρίτη. Αυτό. Πάλι 2 του μήνα θα τα λένε. Φρίκι, ναι. Αλλά θα τα λένε στα Facebook όμως. Εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι. Άντε. Ησυχάζουμε από τα ράδια, αλλά. Τα έτσι που τα βάζεις, παιδί μου. Πού τα βάζεις. 2-31-0-2-87-3-8. Η εκπομπή Agenda, η εκπομπή προγραμματισμός. Μπορείτε να μας πείτε τα πάντα και να σας κρατήσουμε τις σημειώσεις και θα σας φτιάξουμε και εκδρομές που θέλετε να πάτε ανάλογα την περίοδο. Ναι. Θέλετε να πάτε κάπου τώρα τα φώτα, θα σας πάμε. Τώρα μην πάτε στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι.
Μην πάτε. Είναι επίφοβα. Γιατί είναι επίφοβα, καλέ. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε. Όπως γνωρίζουμε. Το λέει παντού. Πού το λέει, καλέ. Brexit έχει πάλι. Κάτσε να πάρουμε τη γραμμή. Ναι, τώρα ανησυχούμε γιατί εμείς είμαστε με τη Βρετανία. Πενταγόμαστε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς το να. Για τις ευχές καινούς χρονιάς πήραμε. Καλά κάνατε. Και καλά κάνατε. Εντάξει, είπαμε, καλή χρονιά και τέτοια. Αποσιοποιητικά τα ίδια. Ναι. Που λέμε τόσο καιρό, ξέρεις, κλασικά. Κανονικά θα σημαίνει να κυκλοφορούμε ένα μαγνητοφωνάκι στην τσέπη και να λέμε ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι, το είπα. Υπάρχει ένας εναστέλους ο οποίος ήταν έτσι παλιά, το θυμάται κανείς σας? Όχι, τι. Ψιλοάστεγος, ψιλοζητιάνος, κάπως έτσι, που είχε ένα καστοφωνάκι και έλεγε καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και προχωρούσε. Δεν το θυμάμαι. Εγώ είπα να πλέει και βουγιούκα και το ξεχάσα που το είπα κιόλας. 6 και 10 να έχουμε ένα έτσι τέτοιο. Καλημέρα, καλή χρονιά. Να πατάμε κουμπάκια σαν το Stephen Hawking και να ακούγεται καλή χρονιά. Για μένα βασικά η πιο αστεία αυτή είναι το χρόνια πολλά, πολύχρονος. Που λέμε στις γιορτές. Ναι, και χρόνια πολλά και πολύχρονος. Και χρόνια πολλά, πολύχρονος, 100 χρόνια να ζήσεις. Έτσι. Χίλια χρόνια όμως. Κάποιοι ζουν απέναντί μας χίλια χρόνια βεβαίως. Βεβαίως. Και είναι και πολύ χρόνο. Πώς περάσαμε? Ήρεμα. Σιγά, Σαββατοκύριακο δεν ήταν, Σαββατοκύριακο. Αφού δεν είχε αθλητική. Σωστά. Δεν ήταν γιορτές αυτές, αυτά ήταν απλό Σαββατοκύριακο. Τίποτα. Πρωτοχρόνιες έχουν αξία όταν, είναι, όταν η παραμονή πέφτει καθημερινή. Ισχύει, τα έχουμε πει. Κοιμάς Τετάρτη, ξυπνάς την Πέμπτη, ας πούμε, και έχεις και δύο μέρες αργία. Αλλά δεν πάει έτσι. Σαββατοκύριακο τώρα. Ξανά στη δουλειά. Όπως πήγαμε την Παρασκευή, ευχηθήκαμε παιδιά καλή χρονιά, την Δευτέρα θα πούμε παιδιά χρόνια πολλά. Τι άραξε, ναι. Τι άραξε, δηλαδή. Τι μεσολάβησε. Σκέψου κάποιοι δουλέψαν και το Σάββατο. Καλή χρονιά το Νατάλο και ξανά τα μούτρα τους θα δούνε τώρα σε μια μέρα. Δηλαδή τι άλλαξε, λες και πέρασαν με τρία χρόνια από τη μέρα που είδαμε τελευταία φορά. Έτσι. Δεν έχει. Τι ώρα. Τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά, έχουν μπρος πίσω γιορτές, από εδώ, από εκεί, κάτι γίνεται. Ναι. Ενώ τα φώτα τώρα που έχετε τριήμερο θα τα βιώσουμε αλλιώς. Α, μπράβο, ζήτω τα φώτα. Ζήτω τα φώτα, γιατί. Αλλά πώς. Η αγαπημένη μου γιορτή είναι τα φώτα και στεναχωριέμαι που είναι πάντα τελευταία. Κοίταξε, για όλους βασικά τους χριστιανούς Έλληνες Ορθόδοξους, ναι. Καινή χρονιά ξεκινάμε τα φώτα. Έτσι. Μέχρι τώρα ακόμα είναι, ξέρεις, έχουμε ακόμα τώρα 32 Δεκέμβρη. Έτσι. Και συνεχίζουμε. Τα φώτα γιατί είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι 25 Δεκεμβρίου για κάποιους τώρα άλλους. Τώρα διέσχισα την Τζίμισκη, ναι. Και ήμουν εγώ και ένας ποδηλάτης. Αχ, ωραία. Τα χαιρετίσματά μας στο ποδηλάτη. Στο ποδηλάτη, που δεν ξέρω πώς θα πάρω που πήγαινε. Α, και κάτι δυο-τρεις που βγήκαν από τα λαδάδικα. Αυτούς είδαμε κι εμείς. Δεν υπάρχει ψυχή στον δρόμο. Τώρα πρέπει να αρχίσει. Λογικά, άμα ήταν να έχει κίνηση, θα είχε από εδώ και ώρα. Εντάξει, δεν δουλεύουν και τα περισσότερα εμπορικά, δεν δουλεύουν σήμερα. Ούτως ή άλλως, οπότε δεν θα είναι και μόνο. Κάποιοι άλλοι το κάνανε μαζί, το κάνανε 26 Αυγούστου και αυτοί. Ναι. Κολλήσαν δηλαδή την πλαστημία του τέτοιου και το κάνανε 27. Έτσι. Ωραία. Είπαμε, μετά τα φώτα, τελειώνουν τα φώτα, αρχίζει η κανονική χρονιά. Μέχρι τότε αρχίζουν τι ευχές, να τελειώνουν τρώσει αυτά που περισσέψαν από το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Τα παλιοχρονίτικα. Αρχίζουν να φάνε το φαγητό. Αρχίζουν και τέτοια βέβαια αυτά επί Πασόκ που αρχίζουν οι βασιλόπιτες. Το κοπίτι πίτα. Το κοπίτι πίτα που πήγαινε μέχρι και το Πάσχα. Κοίταξε, ήταν θέμα όλες τις οργανώσεις. Δεν υπήρχε οργάνωση που να σέβεται τον εαυτό της που να μην έχει βασιλόπιτα Μάρτη. Ναι, ισχύει. Εξοραϊστικός σύλλογος. Εξοραϊστικός σύλλογος, μπράβο, ναι. Απόδημη κάτι. Ναι. Ό,τι υπάρχει σε πίτα. Και σε πέρα τηλέφωνο εκεί, ξέρω εγώ, χιλιακάδες με το κοντομάνικο και εσύ σας καλούμε. Και να λέμε πάλι καλά που δεν έχουμε τίποτα εκλογές το Μάρτι. Έτσι να κόβουμε πίσω κάθε μία μέρα. Ναι. Βέβαια, αυτό θα βγάλει, όντως καλά το ΕΘΣΕΣ, θα βγάλει πολιτική είδηση αν αρχίσουν τώρα τα τηλέφωνα από τα πολιτικά γραφεία. Ναι, έχουμε το κομπίτι πίτα στο γραφείο. Να πολιτευτεί. Ναι. Εκεί θα μυρίσουν εκλογές κανονικά, όχι αστεία. Ναι, εκτός από τσουρέκι. Πολλά είχαμε να λέγαμε. Μύρισε τσουρέκι, μύρισαν εκλογές. Καλά, το Πασόκ καθιέρωσε πολλά πράγματα, το οποίο τα χάσαμε όλα τώρα, έτσι. Έτσι. Δεν εκτιμούσαμε την εποχή εκείνη να ψηφίζουμε να βγάζουμε 90% Πασόκ. Θα κόβαμε πίτες τώρα μέχρι το 15 Αύγουστο, όχι μέχρι το Πάσχα. Παιδιά, σοβαρά σου μιλάω, πέρσι θυμάμαι ότι ήταν. Από ένα δεν θα πω τώρα για να μην δυσμίσω, για να μην γελάσουμε τέλος πάντων μαζί του. Που κόψανε πίτα, παιδιά, στις αρχές Απρίλη. Αρχές Απρίλη κόψανε πίτα. Λέω τι πίτα κόψετε, ρε παιδιά, αυγά πασχαλινά του κρίζουμε. Γιατί δεν το λες, ποιος ήταν. Ναι, πασχαλινό τσουρέκι θα κόψετε. Λέω τι θα βάλω πολύ μέσα, τι θα κάνετε. Απρίλη πίτα. Γιατί όχι. Βασιλείο πηγή Βασιλείου. Έτσι, ωραία. Γιατί όχι, έτσι. Φέρνουμε παλιό τέτοιο. Να είμαστε καλά, γερί. Όπως επιθυμεί ο καθένας να την περάσει. Έτσι. Φιλιά. Από τους λίγους ξυπνητούς σήμερα το πρωί, γιατί οπότε αντιλαμβανόμαστε υπάρχει μια μειωμένη κινησούλα όσο να είναι. Δικοί μας άνθρωποι του μόχθου, μάχημοι.
εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε να διαλυματιστούμε. Φτάνοντας σε 7.30, κάνοντας τον προγραμματισμό μας και καλά μας το ανέφερε ο φίλος μας, ότι ουσιαστικά χρονιά μπαίνει αφού περάσουν και τα φώτα. Κάτι τώρα όλο και λίγο κάποιοι την έχουν σκαπουλάρει, έρχονται, φεύγουν, κάνουν, ράνε, κολλάνε. Είναι η μη κατάσταση αυτό το πράγμα. Η μικρανία. Ναι, ναι, θα φανεί βέβαια από το επίπεδο των πινελικίων που θα πέσουν σήμερα στα ράδια, αν έχει επιστρέψει ο κόσμος. Γιατί τώρα... Αν έχει πάρει χαμπάρι, τι γίνεται. Και έχουν μια χαρά, τα έχουν πάρει, θα τους τα πούνε, μωρέ. Γκυργύρ όμως, δεν μπορώ. Γκυργύρ, μωρέ, πώς θα δουλέψει τα ραδιοφωνά και τι να πούνε ευχές. Και να περάσουμε, να βγουν τώρα, θα πούνε καλή χρονιά, ό,τι επιθυμεί ο καθένας με αισιοδοξία. Έτσι είναι η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, τι να την κάνουμε. Λοιπόν, τελευταίο διαλυματάκι και επιστρέφομαι, μείνετε συντονισμένοι. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, εδώ να κάνουμε σταρτζανά. Έρχεται ξανά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Το Λόγο Επειδή, το πρώτο για το 2017, σας υποδέχεται στο παγωμένο πρωινό, το οποίο το ζεσταίνουμε όσο μπορούμε καθημερινά. Ανάβουμε την φλόγα του πρωινού ξυπνήματος, της διάθεσης, της ευεξίας, η οποία σιγοκαίει μέχρι και να σχολάσει ο καθένας. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Συντροφιά μας αυτή τη δεύτερη ώρα, η Μονταλουμίν. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Κάγκελ ασφαλείας σίτες. Ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 23 10 600 722. Και στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Άι Βασίλης έρχεται ξανά. Αφήνουμε πίσω τις πρωτοχρονιές. Αφήνουμε πίσω τις νέες χρονιές. Κοιτάμε μπροστά. Έχουμε και τα πρωταθληματάκια μας. Είδες, τα λίγο μας κάθεται από τη μία. Λέγαμε πότε θα γίνουν τα εμβόλυμα. Και από τώρα δεν μας κάθεται καλά που έχει τώρα. Αμέσως μωρέ. Αμέσως πρωτάθλημα, αμέσως αγωνιστική δραστηριότητα. Θα τα πούμε κυριότερα αύριο όλα αυτά. Τα αγωνιστικά, τριτιάτικα, την πλούσια αθλητική ανάλυση. Θα πάρουμε και σήμερα το κλίμα. Δεν είμαστε τώρα για να μυριλιάζουμε από το πρωί. Θα ακούσουμε εμείς τα ραδιοφωνάκια μας, τα αρρωστάκια μας. Ναι, το πόσο ωραία δεν ποτέ. Τι ωραία θα περάσουμε. Ω, θα έχουν κουστεί. Τι χρονιά. Πρέπει να κάνω καλά σποτάκι. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Κάπως έτσι λειτουργεί. Μας έλεγες πριν για την Αγγλία που μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε και βασιλικοί εμείς εδώ. Είπαμε σήμερα για τους βασιλιάδες, Γεώργιους, όλες και τις ιστορίες. Δεν γίνεται. Γιατί έχουμε παίξει και ένα στοιχηματάκι. Κάποιοι μπορεί να το έχουν παίξει. Γιατί ακούγαμε το 2016 θανάτη των celebrities. Βιαστήκανε να την πεθάνουν την Ελισάβετ πριν την ώρα της. Λοιπόν, εκεί, η οποία δεν είναι στο 91 έτος της ζωής. Μπήκαμε στο 91 λοιπόν. Ναι, αλλά... Έχει γεννηθεί 29 Απριλίου ναι. 1926. 29 Απριλίου, μπράβο της, μπράβο της. Τι άλλο θα μπορούσε να γεννηθεί, ναι. Έγινε βασίλισσα ναι. Στις 6 Φεβρουαρίου του 1952. Παναγιά και Χριστέ, Παναγιά και Χριστέ. Βεβαίως, είναι παντρεμένη με τον πρίγκιπα Φίλιππο. Βεβαίως, Έλληνας. Έχει 4 παιδιά, ναι. Τον Κάρολο, την Άννα, τον Ανδρέα και τον Εδουάρδο. Μάλιστα. Και είναι από τον οίκο τον Winsdor. Winsdor, ο οποίος Κάρολος έχει παραιτηθεί από την διαδοχή, να τα λέμε και αυτά. Ο όρος που είχε θέσει η Ελισάβετ, σαν σωστή μητέρα. Έτσι, θα πάρεις αυτή τη σουρλουλού. Θα δυναστεύει το γιο της. Φαντάζου, κοντζαμά βασιλιάς είναι και να ακούς εκεί. Μαρμούρ, τι είναι αυτή που με έφερες και τέτοια. Το άλλο το καλό του κορίτσι και τις ιστορίες. Το άλλο το καλό του κορίτσι δεν το ήθελα κι αυτό. Μαρμάνα βασιλιά είμαι να πούμε να βγάλω το σπαθί μου. Εγώ και Αρθούρος. Όρος της. Ναι, ναι. Του επιτρέψει να παντρευτεί την Καμίλα. Είδες όμως τι κάνει ο έρωτας. Παρετήσε από το βασιλικό αθόκο. Και δεν μπορούσε να πει ο Κάρολος την Καμίλα, θα σε κάνω βασίλισσα. Δηλαδή να παντρεύεσαι πρίγκιπα και να ξέρεις ότι δεν θα γίνεις ποτέ βασίλισσα. Ακόμα δεν πεθάνει η μάνα του. Αυτά μόνο. Μήπως είναι και πάοκο ο Κάρολος. Θα μπορούσε έτσι, τέτοια λουζεριά. Άνετα. Όταν πεθάνει
ναι. Η Ελισάβετ. Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο, χτύπα ξύλο. Μακάρι να ζήσουμε κι εμείς όσο η Ελισάβετ, βέβαια. Να τα πούμε κι αυτά. Ναι. Και τώρα στην Ελισάβετ τη λες να τα εκατοστήσει. Στα λες, γιατί όχι. Και στα 100 θα είμαι πάλι εδώ. Να τα χιλιάσεις. Ναι. Τώρα το έχεις στα 90. Το 100 δίπλα είναι. 1000 χρόνια Ελισάβετ. 1000 χρόνια Ελισάβετ. Εντάξει, γήπεδο στην Ελισάβετ. Θα πούμε εμείς εδώ από την πλευρά. Παλάτ στην Ελισάβετ, ίσως ένα καινούριο. Είναι δικό τη. Αλλά βιάζονται εκεί στη Βρετανία, το πήραν τώρα, σου λέει. Είναι άρρωστη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Δεν πήγε ούτε στην λειτουργία των Χριστουγέννων, ούτε χθες της πρωτοχρονιάς. Ούτε χθες της πρωτοχρονιάς. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό από την πλευρά της. Δεν έχει ξανασυμβεί. Οπότε αυτό φούντωσε τις φήμες, φούντωσε τα rumors, για να πούμε για το βρετανικό μας. Είναι ένα σοβαρό κρυολόγημα που την ταλαιπωρεί εδώ και καιρό. Είναι και 90 χρονών. 91. Πώς δεν κάναμε εορταστικές εκδηλώσεις μας, 90 χρόνια. Φέτος είχαμε 90 χρόνια ΠΑΟΚ, 90 χρόνια Απιθήτα, 90 χρόνια έκθεση ΚΑΟ, 90 χρόνια Απόλλων Καλαμαριάς. Είχαμε πολλά 90 χρόνια. Να το βάζουμε γι' αυτό μέσα, ρε παιδί μου. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν κάνει γραμμή του μετρό. Τι εννοείς? Elizabeth Line. Α, σοβαρά. Είδες, εμείς εδώ. Η οποία γενιάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, μες στη χρονιά. Λόγω των 90. Ποιος θα κάνουμε εδώ, ποιο να κάνουμε γραμμή, ποιο να τιμήσουμε. Κάτσε να κάνουμε πρώτα. Εμείς τα κότα θα κάνουμε γραμμή στο μέρο, παιδί μου, θα κάνουμε Σωτήρης Κούβελας, πιστεύω. Μια γραμμή πρέπει. Βέβαια, γιατί τον άνθρωπο που θέσπισε και κατοχύρωσε το δικαίωμά μας τον ονειρευόμαστε. Στις τρύπες, γενικότερα. Ή έστω ένα κασέρι, ένα τυρί να το ονομάσουμε. Γραμμή Γιάννη Αγγελάκας, τρύπες. Καλό, καλό. Είδες, άμα δεν μου το εξηγούσες, πού να πάει το μυαλό μου εκεί. Τρύπες να υπάρχουν εκεί, ό,τι να είναι, να είναι. Τώρα, τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί. Αν μας αφήσει. Αν μας αφήσει. Παγκόσμιο χάος. Διότι η Βρετανία είναι κοινοπολιτεία. Βρετανικό χάος. Βρετανικό χάος τώρα, γιατί αυτοί το έχουν πολύ σοβαρό το πράγμα. Θα κυρωθεί Premier League. Αυτό μας ενδιαφέρει μας εδώ. Ξέρεις, να πούμε τους τζοκαδόρους. Πόσες χώρες ανήκουνε. Όχι, δεν έχω ιδέα. Είναι 15 χώρες στην κοινοπολιτεία. Εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ποιες είναι αυτές πλάκα-πλάκα. Δώσε έτσι μια χρήση πληροφορία. Αγία. Ο Άγιος Βικέντιος. Πού είναι αυτά και οι Γρεναδίνες. Εγώ η μόνη Γρεναδίνη είναι αυτή που βάζουμε στα ποτά. Ναι, δεν τη βάζουμε καν. Γρεναδίνη την. Χάλια. Τη Γρεναδίνη τη βάζουμε στο ποτήρι αυτό έτσι για να χρωματίσει εκεί που βάζουμε τα σύνεργα, τα κουτάλια και αυτά. Έχει ένα κοκτέιλ που βάζει στη Γρεναδίνη, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι. Ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβης. Μάλιστα. Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Αυτά τα ξέρουμε μόνο από το Στίβο εντωμεταξύ. Έχουν δρομή. Η Αυστραλία, να τα τώρα εδώ τα καλά τα κράτη. Η Γρενάδα. Το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γρενάδα, μάλιστα. Ο Καναδάς. Και Μπαρμπέιντος. Ναι. Οι Μπαχάμες. Μπαχάμες, όλα τα εξωτικά, όλα τα ωραία, ρε. Του καβάτζο τέτοιου να πούμε. Η Νέα Ζηλανδία. Παπουά και Νέα Γουίνεα. Η νήσι του Σολομόντα. Ναι. Τα το Βαλού. Ναι. Και η Τζαμάικα. Και η Τζαμάικα, σοβαρά, νικούμε στην κοινοπολιτεία. Άρα, αρρωστάκι, δεν το ήξερα αυτό. Μπράβο, ρε τα παιδιά, μπράβο. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι αρχηγός της κοινοπολιτείας των εθνών. Ναι. Παραπάνω ανήκουν στην κοινοπολιτεία. Είναι από 54 χώρες, οι οποίες είναι πρώην Βρετανικές απικίες. Θυμάσαι παλιά. Δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα αυτό ο συνδεσμό. Τα γίνεται παλιά, το δείχνει και η τηλεόραση. Του αγώνε κοινοπολιτεία που βλέπαμε. Ναι. Έτσι που είχε Στίβο, τέτοιε αυτέ ιστορίε. Δεν του δείχνει. Δεν του δείχνει, αλλά γίνονται. 53 χώρε ανήκουν. 54. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι μέσα σε αυτό. Έχουν με διώξει να πούμε το βασιλιά και από μέσα. Έχει δει 13 πρωθυπουργού τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι από το 1952 βασίλισσα. Τι λες τώρα. Και το 1953 παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε βασίλισσα. Παντρεύτηκε πριγκίπισσα. Όχι, τώρα έτσι θα παντρεύω. Πρέπει να παντρεύω και να γίνουμε. Θα σε κάνω βασιλιά. Έτσι. Εδώ παντρεύτηκε ο Κώστας Καραμαλής για να γίνει πρωθυπουργός. Παντρεύτηκε. Έτσι, στην Ελλάδα έτσι πηγαίνει. Δεν μπορείς να μείνεις ενυμφευμένος. Ο Τσίπρας παντρεύτηκε. Το σύμφωνο κοινή συμβίωση το είχε κάνει πρώην. Είδες. Δεν γίνεται να πας έτσι αστεφάνωτος και να κυβερνήσεις. Ακόμα και στη χώρα μας. Πόσο μάλλον σε ένα έτσι βασιλικό να πούμε κράτος σαν την τέτοια. Εάν φύγει από τη ζωή βασίλισσα, δεν ξέρω αν ο Μάριος ο Σλαμάς κάνει αργία. Νομίζω ότι τις 12 ημέρες που θα υπάρχει αργία στη Μεγάλη Βρετανία. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Λοιπόν, είναι σύμφωνο με δημοσίευμα του Business Insider. Ναι. Για τουλάχιστον 12 ημέρες από το η Βρετανία θα βρίσκεται σε καταστολή. Αυτό τώρα πες το σε κάποιον στη Βρετανία και βάλ τον σε διαδικασία να. Δεν τον κάνεις λίγο. Όχι καλό ψυχό να σκέφτεται ότι άμα 12 μέρες έχω αργία. Δεν θα είναι ακριβώς αργία. Λέω εγώ τώρα, βάζω με το φτωχό μου το μυαλό. Πώς θα σκεφτεί ο άλλος. Οι δημόσιες υπηρεσίες σίγουρα θα έχουν. Για να είσαι δημόσιος υπάλληλος. Τουλάχιστον η μη αργία. Βουντούδα κάνεις, σε παρακαλώ.
Γιατί να τα λέμε και αυτά. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα που είχαν πέσει πολλά θανατικά διασύμια και είχαμε τους κυδεύαμε όλους με τιμές αρχηγού κράτους. Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμαλής, Μελίνα Μερκούρη. Δεν είχαμε σχολείο. Αυτό θυμάμαι. Σκεφτόμαστε όλοι αυτό. Σαν παιδάκια, να πούμε την πικρή αλήθεια. Χαιρόμασταν. Φίλε, τόσο χαιρόμασταν τώρα θα μας πούνε την αυτά που λέτε, δεν τρέπεστε λίγο. Αλλά δεν στεναχωρηθήκαμε κιόλας. Είναι η αλήθεια εκείνη την εποχή. Δηλαδή και ψιλο κοιτούσαμε ποιος έχει τα χρονάκια του. Για να δούμε. Σκέψα σου τώρα παιδάκι στη Βρετανία και να ακούσουν το 10 μέρες δεν θα έχω σχολείο. Μετά τα Χριστούγεννα κιόλας. Το χρηματιστήριο και οι τράπεζες θα είναι κλειστά. Α, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε συνάλογα λίρες που θα φτιάξουμε τα φράγκα μας. Η ημέρα της κηδείας της θα οριστεί ως αργία από εδώ και πέρα. Για δηλαδή, πάντα. Αν μας αφήσει μέσα στο 17, από το 18 και μετά η ημέρα της κηδείας της είναι αργία. Μάλιστα. Τόσο η κηδεία όσο και η στέψη που θα ακολουθήσει του πρίγκιπα Βίλιαμ θα κοστίσει. Θα είναι αργία. Από 1,2 δισεκατομμύρια έως 6 δισεκατομμύρια λίρες. Είμαστε στο και εμείς, Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά είναι και αυτοί. Πανηγυρτζίδες μεγάλοι. Καλά. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε παιδί μου. Θα πάνε να πάρουν τίποτα διαμάντια από την Αφρική, ας πούμε. Θα τα ξεπληρώσουν. Θα κάνουν χρόνια ούτως ή άλλως. Επίσης, τα τηλεοπτικά κανάλια έχουν ένα σημαντικό πρόβλημα. Θα πρέπει να γυρώσουν όλα αυτά τα show που κάνουν. Να δείχνουν συνέχεια εικόνες από την κηδεία, από την νεκρόσιμη από τη μελλοντική στέψη του Βίλιαμ. Εμείς σαν Μπάμπης Μπατμανής κομμάτι σαν BBC θα πρέπει να έχουμε αργία. Αργία, θα κάνουμε live. Δεν θα κάνουμε ούτε πρόβες, ούτε live να έχουμε προγραμματισμένα. Τίποτα. Και εγώ ως μέλος του κονσόρτσιου μιλάω. Έτσι του οργανισμού που λέει και ο Κόλκας. Αργία. Έτσι. Κομμένα τα live. Οπότε θα ζήσει, να ζήσει χίλια χρόνια για να μην σταματήσουν τα live, κυρίες και κύριοι. Η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Στη Μεγάλη Βρετανία τόσο το πέθανε η Νταϊάννα όσο και η μητέρα της βασίλισσας. Η βασιλομήτωρ. Η Βικτωρία. Η Βικτωρία, η οποία πέθανε το 2002, δεν είναι ότι. Ναι. Έζησε και αυτή το χρονάκι της. 102, 106, κάτι τέτοιο. Λένε τα χρόνια της να πάρει. Τα χρόνια της, εντάξει. Βρήκαμε το φάρμακο. Το φάρμακο για τη μακροζωία είναι να γίνεις βασιλιάς. Ζεις, ρε παιδί μου. Στον Νίκο του Wisdom. Του Wisdom, ναι, έχουν, ρε παιδί μου. Έτσι βόγια θα κυβερνούσαν τον κόσμο, άμα δεν ξέραν ότι θα ζήσουν. Θα πέραμε κανένα σαν και εμάς, ας πούμε, έτσι με προβλήματα. Όχι. Και εμείς στην οικογένεια έχουμε κάποιους που τα πήγαν τα χρονάκια. Εσείς. Ναι. Μήπως από βασιλική οικογένεια. Η οικογένεια της μητέρας, κυρίως. Βασιλομήτωρ. Βασιλομήτωρ. Βασιλοβουγιούκα. Βασιλομήτωρ Σοφία. Βασιλία, έχει και βασιλικό όνομα, αν μη τι άλλο. Βασιλίζει Σοφίε, λοιπόν. Κάνω δρόμο. Έτσι, κάνε δρόμο. Ανοίγει δρόμου, παιδί μου, εσύ δεν χρειάζεται να φτιάξει. Λοιπόν, όταν πέθανε τόσο η Νταϊάννα όσο και η Βασίλισσα Βικτωρία, το πένθος και ο θρύνος του κόσμου ήταν μεγάλο. Αλλά αναμένεται στο θάνατο τη Ελισάβετ να ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Στη Βρετανία την αγαπούν πάρα πολύ. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Τι θα, αν θα έχει Premier League, αυτό δεν μα ενδιαφέρει, παιδί μου. Μπαλίτσε. Τι μπαλίτσε, και αν έχει Champions League, και αν έχει αγώνε. Δεν θα παίξουν. Δεν γίνεται αυτά. Γασέτα. Δεν θα μας στερήσουν εμάς την παλίτσα μας. Δεν θα παίξουν. Δηλαδή, η Μεγάλη Βρετανία μας στήριξε τόσο πολύ αυτές τις δύσκολες μέρες των γιορτών. Πληρώνει τώρα, δεν γίνεται να πούμε. Την πληρώσαμε ακριβά τη Μεγάλη Βρετανία αυτές τις μέρες. Δεν πλέρωσε. Εντάξει, πήγε να γίνει βλίτσα. Στο live σου. Επίσης, είχα ένα καλό ταμείο. Εσύ άλλοι, στο live που έπαιζε live. Είναι δυνατόν. Είχα ταμείο, λέει. Καλά να μας τρελάνεις, ρε. Παίζουμε εμείς να πούμε. Δίνουμε τις δικές μας μάγκες και τους αγώνες. Εκείνη την ώρα, παπ. Αφού δεν σε πληρώνουμε εμείς. Τι αγάπη, όλα αυτά από κάποιον άλλο. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα live μας. Θα άρχισε να σας λέω τι παίζει. Αντί να αγοράζετε μπλουζάκια, συντάκια, ιστορίες τέτοια αυτά. Συντάκια όταν έχουμε. Όταν έχουμε, τα θυμόμαστε και τα φέρουμε, θα πηγαίνετε στη Βουγγιά και θα ζητάτε προγνωστικά. Τι παίζει, μπορεί. Λες τα, εγώ το έχω σκεφτεί να βάζω στα live από πίσω, να έχω προτζέκτορα και να δείχνει και live αποτελέσματα. Στείλτε μήνυμα, FM κενό. Πέραστε από τα μπλουζάκια να ζητήσετε. Αφήστε ένα ευρώ, ρε παιδί μου. Και έτσι θα πηγαίνει. Παγκόσμιο χάος, σε περίπτωση. Και βέβαια οι Βρετανοί βιάζονται σε όλα αυτά και την έχουν πεθάνει πριν τη ώρα. Και κυκλοφόρησαν φήμες ότι. Ότι έχει πεθάνει. Ότι περιμένουν να τελειώσουν οι γιορτές μετά να το ανακοινώσουν και τέτοια. Αλλά δεν νομίζω. Αν το κάνουν αυτό, σημαίνει ότι είναι ισχυρότερη από. Γιατί μια χαρά την πλεχανία είναι και εκεί. Λέμε τώρα Ευρώπη και τέτοια. Γιατί ακούστε δηλαδή. Να πεθάνει τώρα πρωτοχρονιά για να χάσουμε εμείς αυτό εκεί τις αργίες και το να τ' άλλο. Κάτσε να περάσουν και το άλλο. Έχουν φώτα στη Μεγάλη Βρετανία.
αυτό. Νομίζω απορία. Ότι έχουν μια αργία ανάλογη. Έχουν παιδιά, γιατί πολύ περισσότερες αργίες έχουν στα εξωτερικά. Είναι και βασίλισσα της Αγγλικανικής. Είναι βασίλισσα, είναι αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Καλά, βάλε μέσα. Σου λέει τώρα, μην χάσουμε τις γιορτές και τις προκοπές και τα έτσι. Να περάσουν τα τέτοια, να περάσει το Αϊγιάν. Να τελειώσουν ναι, και να ανακοινώσουμε το θάνατό τους και να έχουμε ένα 12ήμερο. Να κάθομαι. Από τη λαμόγια είναι αυτή, ρε, χειρότερη από εμάς, ρε, άσε ρε τώρα, βρε. Ήταν ερωτευμένη με τον πρίγκιπα Φίλιππο από το 1939, που ήταν 13 χρονών. Μου τα λες αυτά, ρε, στην οποία, από 13 χρονών, που τα ξέρει 13 χρονών, τις μπάσκετ παίζαμε. Και αγαπηστολές. Και αραβωνιάσκαν το 1947, γιατί ο πατέρας της δεν ήθελε να την αραβωνιάσει εμέσω πολέμου. Να έτσι, βέβαια. Γιατί από τότε πεθάνει ο Βρήκα. Πάει πολεμήσει, παρόλα, γίνει κακό. Ναι, θα μπορούν τώρα κάποιος που σε ακούει, γιατί λέμε ρε παιδί μου, τώρα τι μας βιάζει αυτούς και τους Βρετανούς. Ας μην ξεχνάμε ρε παιδί μου ότι μπορεί να μην ήμασταν μέλη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, αλλά ως Ελλάδα φροντίσαμε να τους πρικίσουμε. Εννοείται, γιατί... Δανέζικης καταγωγής, αλλά είχε και ελληνικό τίτλο Φίλιππος. Έτσι. Ήτανε πρίγκιπας Φίλιππος της Ελλάδας και της Δανίας. Πρικίψαμε τον Φίλιππο, αλλά και τους Βρετανούς και τους βασιλιάδες. Τους πρικίσαμε σαν χώρα, αν μη τι άλλο, κάθε εδώ ερχόταν. Δηλαδή ήρθε ο Τσόρτσιλ, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις εδώ στην Ελλάδα. Ήρθε ο Έλγιν, πήρε ότι ήταν απάρη. Πήρε πράγματα. Κάτι πήγε το κάτι τη τότε, ας πούμε. Ήξερα από το 39, ήταν ερωτευμένη. Σου λέει κάτι έτσι πάνω εδώ, εγώ να δώσω τον καλό τη. Ξέρανε. Τους Βρετανούς μια χαρά τους πρικίζουμε ως χώρα. Αυτό και μας ενδιαφέρει τρόπον την να έχουμε. Έχουμε στείλει φοιτητές στη Βρετανία, κόσμο και κοσμάκι. Δώσε καλά. Δικούς μας ανθρώπους. Δικούς μας ανθρώπους, να μην έχουν και τα σχολιά τους, να ξέρει ο κόσμος. Ακούς λόγο επειδή φίλε και φίλοι ακροάτρια, προγραμματίζεις όπου και αν βρίσκεσαι σε όλο τον πλανήτη. Αυτή την περίοδο στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, γιατί... Μπορεί να πάτε και να μην μπορείτε να γυρίσετε. Έλα μωρέ, τώρα δεν θα έχουν απεργία. Έλα ρε, τι απεργία καλέ, τι λες. Δεν έχουν αργία. Αργία, όχι μωρέ, τι δεν γίνεται τώρα. Σκέψου πως όλες οι εταιρείες low cost. Ναι. Είναι βρετανικές. Εντάξει μωρέ, δεν γίνεται τώρα να μην δεν πετάνε αεροπλανάκια και τα τέτοια. Δεν γίνεται αυτό τώρα να σταματήσει. Δεν το δέχομαι. Δεν μπορεί να έχει κλείσει και να πετά τη μέρα που είναι η κηδεία τη Ελισάβετ. Θα πετάξει, δεν γίνεται τώρα. Λες τώρα να είναι τόσο ακραίοι. Δεν ξέρω. Να σου πω. Εγώ δεν το ρισκάρω. Δεν το ρισκάρω. Θα περιμένω να μας αφήσει και μετά θα πάω. Πανάγια σου, πρωί. Ωραία πράγματα να ξεκινήσουμε τη χρονιά. Ωραία μας τα, είπες Κατερίνα Βούλγα. Μια χαρά έτσι. Γιατί ωραία. Στη ζωή είναι όλα. Μήπως το έχεις παίξει κανένα στοίχημα. Να μην σε νοιάζει. Γιατί κυρίες και κύριοι, είναι μες στη ζωή αυτά. Αυτά τα μακάβρια και όμως υπάρχουν και από στοιχηματικούς οίκους. Γιατί εδώ έτσι να πάμε και στα αθλητικά μας λίγο. Για να μην πείτε ότι όλα είναι άσχετα με το λόγο επειδή. Παίζετε παιδιά, αν έχεις το Θεό και αν έχουν το Θεό τους, παίζουν συγκεκριμένα στοιχήματα, celebrities, διασήμους μάλλον, οι οποίοι θα μας αφήσουν εν τόπο χλωερό. Και υπάρχουν όλοι αυτοί που πεθάνανε το 2016, ήταν outsider. Δεν το περίμενε κανένας, πήγαμε κουβά. Κανένας από τα φαβορί δεν πέθανε. Δηλαδή ο φαβορί ήταν μια ζωή Βασίλισσα Ελισάβετ και ο Κίθ Ρίτσαρντς. Οι οποίες είναι και οι δύο. Μια χαρά εδώ, οι Rolling Stones βγάλαν και δίσκο. Άμα πεθάνει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τι θα κάνουνε, περιοδία ξέρω εγώ τι θα κάνουνε. Οι μισοί είναι υπότες. Είναι αλήθεια. Ο Κιθ Ρίτσαρντς νομίζω είναι. Και ο Μικ Τζάγκερ. Ο Σον Κόνερι. Ο Μπέκαμ δεν είναι. Ποιος είναι. Ναι, ο Μπέκαμ είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα πρέπει να φύγει από την Αμερική να πάει ναι. Στο Λονδίνο. Πώς ζουν, εγώ νόμιζα να μου πεις πώς ζουν οι Rolling Stones τόσα χρόνια, ρε φίλε. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δηλαδή, σαν να σου λέει εσύ, εντάξει. Παρακωτικά, τι είναι, σαν τα κορφλέξι, ρε παιδί μου. Ποτό. Ποτό. Ξενύχτια, γυναίκες. Μια χαρά το μυστικό. Οι γυναίκες δεν κατάλαβα γιατί είναι. Το μυστικό. Την ψυχούλα, την ψυχούλα μέσα. Να τα αρχίζαμε. Που τη βάζει την ψυχούλα. Καμιά έρευνα δεν έχει βρει τέτοια. Που σε βάζει. Πόσα χρόνια από τη ζωή σου τρώνε οι γυναίκες. Τέτοιες έρευνες θέλω να μας λες, Βουγιούκα. Και όχι όλα και τα άλλα. Τα καλύτερα σου χρόνια χαρίζεις στα κορίτσια σου. Γι' αυτό φεύγουν πιο νωρίς. Σε παρακαλώ. Ο Κάρολος, ο Φίλιππος ζει. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Φίλιππος? Είναι χείρος. Θα είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις γιατί συνήθως οι γυναίκες μένουν χείρες. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μας νοιάζει το αν θα πεθάνει ο Φίλιππος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλά εννοείται. Πόσο χρόνο είναι? Πόσο χρόνο είναι ο σύζυγος? Τον περνάει λογικά, πρέπει να είναι πιο μεγάλη. Μεγαλύτερη ρεσί, έτσι. Ευρώπη, ρε, Ευρώπη. Έτσι πρέπει. Έτσι είναι οι σύγχρονες σχέσεις. Έτσι, να είσαι και λίγο μεγαλύτερη. Πώς θα γίνει το πράγμα. Ούτως ή άλλως, εσείς φεύγετε νωρίτερα από τη ζωή. Ναι. Οπότε, άμα είστε λίγο μεγαλύτερες. Όταν σου λέω, μας τρώτε τα χρόνια. Εσύ μου λες. Να δω πότε.
Εσύ μετά μου λες, όχι. Τέτοιες έρευνες θέλουμε. Κατερίνα μου, σε παρακαλώ, αλλά δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Αναγκαζόμαστε και βγαίνουμε εμείς τα πρωινά. Πλάκα κάνεις. Είναι γεννημένος το 1921. 10 Ιουνίου. Το 1821. Δίδυμος είναι ο φίλος. 95 χρονών. Παναγιά και Χριστέ. Ζωή να έχουνε, να μας κόβει ο χρόνια. Να μας κόβει ο Θεός χρόνια να τα δίνει σε αυτούς. Τους χρειάζονται, πώς θα κυβερνήσουν τον κόσμο. Και βασιλιάδες και πρωθυπουργάδες και προύχοντες και αφεντικάδες και προέδρους corporation και SEO και ΜΕΟ και όλους. Από εμάς να κόβει και μας κόβει χρόνια. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Έτσι κι αλλιώς μας κόβουν τα πάντα. Οπότε για χαρά να ζουν αυτοί. Πώς έτσι θα προχωρήσει. Με εμάς θα προχωρήσει ο κόσμος που είμαστε χαμ, χουμ και χαβαλέ και πρωί-πρωί. Αντί και μας σηκώσαν το πρωί και τι καταφέραμε. Παράγαμε τίποτα. Αποδώσαμε κάτι στον κοινωνικό ιστό. Σε καμία περίπτωση. Μόνο μπλα μπλα και καφέδες και σορολόπια. Έτσι. Σε παρακαλώ. Αυτό λοιπόν κυρίες και κύριοι ήταν το λόγο επειδή το πρώτο της χρονιάς του 2017. Καλά μας πήγε. Ευτυχώς που είπαμε σωστά τη χρονιά, πως δεν είπα κανένα λάθος χρόνο. Τα καταφέραμε. Πρώτο χρονιά, πρώτο μηνιά και του χρόνου. Εντάξει, τα χρόνια πολλά φτάνει, τα είπαμε σήμερα. Από αύριο δεν έχει χρονιά. Από αύριο τίποτα. Είπαμε τα φώτα είναι αγαπημένοι μου, είναι τα φώτα. Έχουν πιο event ρε παιδί μου. Είναι φωτισμένα. Βουτά στο σταυρό. Είναι γι' αυτό είναι αγαπημένο. Πάντα ήταν το ρεπορτάζ που έδειχνε τα φώτα σε όλη την Ελλάδα. Ποιος θα πηδήξει, άλλοι πηδούσαν σε τέτοια. Σε λίμνες, άλλοι σε. Τη Δευτέρα δηλαδή θα λέμε τέτοια. Τη Δευτέρα θα έχουμε ρεπορτάζ αυτό. Με... Φωτεινά ρεπορτάζ. Ναι. Ποιος βούτυξε και το σταυρό. Τσουρτάζει. Είδες ιδέα. Μην τα λες αυτά στον κόσμο, αρχίζει να ζαλίζεται. Ποδαρικό λοιπόν με βουγιούκα κυρίες και κύριοι. Με ποια άλλη θα μπορούσαμε να έχουμε. Έχει πόδι, καλλίγραμμο. Πώς φάνηκε ότι είσαι εσύ συγγενής με το σαμπούνι του. Έτσι, βασιλικό ρεπορτάζ, μόνο μια βουγιούκα. Λοιπόν, σας φιλούμε, σας ευχαριστούμε. Αποχαιρέτω το λαό σου με βασιλικές τιμές. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια και πολλά. Του χρόνου. Και του χρόνου με υγεία. Λες και φεύγουν, λες και είναι παραμονή. Ρε, τελείως, μπήκε χρονιά. Και αγάπη. Αγάπη, ομόνια. Και πολύ φαΐ. Έτσι. Καλά σηκώτια να αντέχουμε. Αυτό είναι το κυριότερο. Ακολουθήσει ο Τυρίς Βακάρος, 8 με 10. Σας φιλούμε. Να κερδίσουμε στο στοίχημα. Λέγε και άλλα, θα λέμε τώρα ευχές ο καθένας ό,τι θέλει. Και like στα Facebook. Και να πηγαίνετε στα live της BBC. Έτσι, λοιπόν. Σας χαιρετούμε, φιλιά, τσάω.